Ένα. Ένα, δύο, τρία. Καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους. Καλησπέρα από τον εκπαιδευτικό όμιλο EEC Delta 360. Είμαι η Αναστασία Ρίζο από τη Διεύθυνση Σπουδών και σας καλωσορίζω όλους, όπου και βρίσκετε, σε όλα τα σημεία της Ελλάδας και της Κύπρου, στο σημερινό σεμινάριο που έχει ένα πάρα πολύ δυνατό θέμα. Το θέμα μας σήμερα έχει να κάνει με την τοξικολογία, με την επιστήμη της τοξικολογίας, κατά βάση στα τρόφιμα, αλλά και στα φυτοφάρμακα, στα χημικά και πώς επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή, καθότι πιο πολλές ειδικότητες που παρακολουθούμε είναι ειδικότητες που σχετίζονται με τη διατροφή και με την αγροδιατροφή. Η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη, γιατί έχουμε συνδεθεί σήμερα με το Ελσίνκι στη Φιλανδία, με έναν λαμπρό επιστήμονα, τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη, ο οποίος είναι τοξικολόγος, διαπιστευμένος και τεχνολόγος τροφίμων. Εργάζεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, European Chemicals Agency, και έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε αντίστοιχα πόστα στην Πάρμα της Ιταλίας, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ελλάδα. Τον καλωσορίζουμε και του δίνουμε το λόγο. Χαίρετε, με ακούτε? Ναι. Ωραία. Να ευχαριστήσω και εγώ από τη μεριά μου την κυρία Ρίζου για την πρόσκληση, τα EEC Delta 360 και την Αθηνά Παπαδοπούλου που με κάλεσαν και είμαι πολύ χαρούμενος που θα μιλήσουμε σήμερα για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Κατά τη γνώμη μου, ελπίζω να το βρείτε και εσείς ενδιαφέρον στο τέλος της διάλεξης βέβαια, το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Θα μιλήσουμε σήμερα για την επιστήμη της τοξικολογίας και το αντίκτυπο που αυτή η επιστήμη έχει στη ζωή μας. Ακούμε πολλές φορές τη λέξη τοξικολογία, ακούμε πολλές φορές τη λέξη τοξικότητα, τοξική ουσία, αλλά κάποιες φορές δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι κομμάτι της ζωής μας, είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας και θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω με κάποια παραδείγματα το γιατί το λέω αυτό. Η παρουσίαση θα χωριστεί σε δύο κομμάτια. Στην αρχή θα προσπαθήσω να εξηγήσω κάποια πράγματα για την επιστήμη, για το τι κάνει η τοξικολογία. Μπορείτε να ρωτάτε στο αντίστοιχο πεδίο του προγράμματος. Αν έχουμε αρκετές ερωτήσεις, εκείνο το διάστημα θα τελειώσει το πρώτο μέρος της παρουσίασης. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω και να πάμε μετά στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης που έχει να κάνει με συγκεκριμένα παραδείγματα που θα μπορέσουμε να κάνουμε και ακόμα πιο κατανοητό το αντικείμενο. Λοιπόν, προσπαθώ να ξεκινήσω μισό λεπτάκι. Ωραία. Λοιπόν, γιατί θα μιλήσουμε σήμερα. Σήμερα, όπως είπα, θα μιλήσουμε για το τι είναι η επιστήμη της τοξικολογίας, πώς επηρεάζει την καθημερινότητά μας, ποιοι τομείς είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αλληλεπίδραση με την τοξικολογία. Με άλλα λόγια, όπως είπε και η κυρία Ρίζου στην εισαγωγή της, τα τρόφιμα, τα φυτοφάρμακα, τα βιοκτώνα, όπου ακούτε βιοκτώνα, με άλλα λόγια για να σας δώσω να καταλάβετε, μιλάμε για εντομοκτώνα, για ουσίες, τα αντισηπτικά που χρησιμοποιούμε ειδικά αυτό το διάστημα, θεωρούνται κατηγορία των βιοκτώνων. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία από τη χρήση τους? Τι δηλαδή είναι αυτό, σε τι μπορεί να κάνουν κακό όλα αυτά, αν κάνουν κακό. Θα εξηγήσουμε και αυτό. Θα μιλήσουμε λίγο και για τους κινδύνους αυτών των τοξικών ουσιών στο περιβάλλον, που είναι ένα άλλο αντικείμενο, όχι τόσο της τοξικολογίας, έχει να κάνει περισσότερο με την οικοτοξικολογία, αλλά θα εξηγήσουμε και γιατί σε τελική ανάλυση είναι κομμάτι της τοξικολογίας της ανθρώπινης υγείας. Και θα πούμε κάποια πραγματάκια για το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει και το οποίο, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας καθιστά ασφαλής στα προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε και γιατί μας καθιστά ασφαλής. Είναι πολύ σημαντικό πάντα να γνωρίζουμε το λόγο. Καταρχάς, τα χημικά είναι παντού. Σαφέστατα και καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι έχετε να κάνετε με το αντικείμενο των τροφίμων στη συγκεκριμένη διάλεξη, το οποίο είναι πολύ φυσιολογικό. Τα τρόφιμα όμως είναι χημικά. Δηλαδή, τα τρόφιμα αποτελούνται από ουσίες, αποτελούνται από χημικές ουσίες. Οι ίδιες χημικές ουσίες
Εμάς, σαν τοξικολόγους, μας αφορούν είτε βρίσκονται στο τρόφιμο, είτε θα τις βρούμε σε ένα χημικό προϊόν όπως μία βαφή, είτε θα τις βρούμε σε ένα συμπλήρωμα διατροφής, είτε ακόμα και σε ένα φάρμακο. Τα χημικά βρίσκονται στις ζωντανούς οργανισμούς, βρίσκονται, είμαστε εμείς, αποτελούμαστε από χημικές ουσίες, τα ζώα, τα δέντρα, τα φυτά, τα αντικείμενα της καθημερινότητάς μας, ένα τραπέζι, τα ρούχα που φοράμε, τα αυτοκίνητα, η τροφή βέβαια όπως είπαμε, και το περιβάλλον, ο αέρας, ο ήλιος, η θάλασσα, όλα είναι χημεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το αντικείμενο της τοξικολογίας αγγίζει τα πάντα, είτε μιλάμε για τοξικολογία τροφίμων, είτε μιλάμε για τοξικολογία φαρμάκων κτλ. Και αυτό θα εξηγήσω και στη συνέχεια. Οι αρχές που διέπουν την επιστήμη της τοξικολογίας είναι ίδιες. Δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός το ότι άλλες αρχές διέπουν την τοξικολογία τροφίμων, άλλες τοξικολογία χημικών των φαρμάκων ή φυτοφαρμάκων. Είναι ίδιες και θα εξηγήσουμε τα απλά βηματάκια στη συνέχεια. Πώς ξεκίνησε όμως, ας πούμε κάποια ιστορικά γεγονότα, πώς ξεκίνησε η τοξικολογία, τι ήταν αυτό που, ποιος ήταν αυτός που πρώτος μίλησε για τοξικολογία και λίγο φιλοσοφία, θα φιλοσοφήσουμε και λίγο, γιατί θα βοηθήσει και όλα στη συνέχεια της κουβέντας. Ο πρώτος λοιπόν, ο οποίος θεωρείται και ο πατέρας της τοξικολογίας, αυτός που ξεκίνησε την τοξικολογία, ήταν το 16ο αιώνα, ο Παρακέλσιος, ένας ελβετός επιστήμονας. Εκείνα τα χρόνια δεν μπορούσες εύκολα να δώσεις ειδικότητες στους επιστήμονες, ήταν πολύ γενική η έννοια του επιστήμονα. Ήταν ο πρώτος ο οποίος είπε κάτι πολύ απλό, το οποίο στη συνέχεια και ακόμα και σήμερα είναι όλη η ουσία της τοξικολογίας. Είπε ότι κάθε ουσία είναι ένα ενδυνάμει δηλητήριο. Αυτό που λέμε σήμερα, τοξική ουσία, δηλητήριο. Αυτό που το κρίσιμο σημείο το οποίο κάνει μία ουσία τοξική ή όχι, είναι η δόση. Με άλλα λόγια, να δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα πονοκέφαλο και παίρνουμε μία ασπιρίνη. Αυτή η ασπιρίνη που θα πάρουμε είναι ένα φάρμακο. Αν πάρουμε 10 ασπιρίνες, η ασπιρίνη γίνεται δηλητήριο. Είναι η ίδια ουσία, η οποία είναι και φάρμακο και δηλητήριο. Μπορούμε να φάμε μία μπάρα σοκολάτας. Είναι τρόφιμο. Αν φάμε πάρα πολλές μπάρες σοκολάτας, αυτό μπορεί να έχει καταστρεπτικές συνέπειες για την υγεία μας. Είτε χρόνια, είτε αμέσως μετά με αύξηση του ζαχάρου κτλ. Κάθε ουσία εν δυνάμει είναι δηλητήριο, ακόμα και το νερό. Μπορούμε να πιούμε πάρα πολύ νερό και να πάθουμε εμόλυση. Εννοείται ότι δύσκολα θα μπορέσει ο οργανισμός μας να δεχτεί να πιούμε τόσο νερό. Απλά το δίνω σαν ένα ακραίο σενάριο για να σας δώσω να καταλάβετε ότι όλες οι ουσίες είναι εν δυνάμει δηλητήρια, είναι εν δυνάμει τοξικές ουσίες. Δεν υπάρχει δηλαδή από τη φύση της μία ουσία που μπορούμε να πούμε ότι είναι δηλητήριο. Η δόση είναι που την κάνει. Αργότερα υπήρξε ένας άλλος γνωστός σε όλους μας, ο συγκεκριμένος είναι ο Βολτέρος, ο οποίος είπε κάτι πολύ σημαντικό και αυτό έδωσε όθηση και συνέχεια στην επιστήμη μας. Είπε το εξής, ότι η αβεβαιότητα είναι κάτι δυσάρεστο. Κανείς επιστήμονας δεν θέλει να έχει αβεβαιότητα σε αυτά που λέει, σε αυτά που μελετά, σε αυτά που ερευνά, σε αυτά που δημοσιεύει. Παρόλα αυτά, το άλλο άκρο θα ήταν να ήταν βέβαιος. Αυτό είναι κάτι παράλογο. Αυτό δεν μπορεί να υπάρχει στην επιστήμη και ειδικά στην τοξικολογία. Θα το εξηγήσω και αυτό μετά. Δεν μπορούμε να πούμε με τίποτα ότι είμαστε σίγουροι για κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε με τίποτα ότι είμαστε σίγουροι ότι αν καταναλώσουμε για τόσο διάστημα αυτή την ουσία θα πάθουμε κάτι ή όχι. Πάντα λειτουργούμε κατά προσέγγιση. Αυτό που θέλουμε όμως να κάνουμε σαν επιστήμονες είναι να είμαστε ξεκάθαροι προς το κοινό. Να λέμε ότι η βεβαιότητα είναι τόσο, η αβεβαιότητα είναι τόσο, για να παίρνει και το κοινό τις κατάλληλες αποφάσεις και να είναι ενημερωμένο σε αυτό που κάνουμε, τις συνέπειες. Παράδειγμα στις μέρες μας είναι αυτό που βλέπετε με τις επιτροπές των λοιμοξιολόγων κτλ. Που στις αρχές θα ακούγατε ότι μιλούσαν και έλεγαν ότι δεν χρειάζεται η μάσκα, μετά λέγαμε ότι χρειάζεται. Υπήρχε κριτική γι' αυτό. Εδώ θα πω και λίγο την προσωπική άποψη, αλλά είναι η επιστημονική άποψη. Είναι ότι είναι πολύ καλό και υγιές
να υπάρχει αλλαγή στην άποψη ενός επιστήμονα. Και αυτό έχει να κάνει με την αβεβαιότητα. Όσο ο επιστήμονας διαβάζει, όσο ο επιστήμονας μαθαίνει, είναι πολύ φυσιολογικό και πρέπει να αλλάζει τη γνώμη του. Αυτό δείχνει και τον καλό επιστήμονα. Όταν πάμε σε έναν γιατρό, δεν είναι καθόλου κακό ο γιατρός να πει «Δεν ξέρω, θα κοιτάξω το συγκεκριμένο και θα σου απαντήσω αύριο με ένα email». Δεν σημαίνει ότι ο γιατρός δεν είναι καλός. Ίσα-ίσα που ο γιατρός αυτός είναι open mind, είναι ένα γιατρός ο οποίος δέχεται ότι δεν ξέρει. Και σε αυτό το πράγμα βασίζεται και η τοξικολογία. Θα το δούμε πολύ, πολύ, πολύ σύντομα. Λοιπόν, ποιοι είναι οι κίνδυνοι τώρα της υγείας, οι κίνδυνοι για μας από τις τοξικές ουσίες. Γιατί κάποιος τους ξέρετε, είμαι σίγουρος, αλλά κάποιοι ίσως να μην πηγαίνει καν το μυαλό μας ότι μπορούμε να, από τη διατροφή μας, μπορούμε από αυτό που εισπνέουμε, από αυτό που ακουμπάει το δέρμα μας, να κινδυνεύουμε από αυτό. Ποιοι είναι λοιπόν? Καταρχάς, τα ανθρώπινα όργανά μας. Μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλά χάπια από ένα φάρμακο και να έχουμε πρόβλημα με το σηκώτη μας, να έχουμε πρόβλημα με τα νεφρά μας. Μπορούμε να εισπνεύσουμε κάτι το οποίο θα μας δημιουργήσει πρόβλημα στην καρδιά. Αυτή η κατηγορία κινδύνων είναι οι κίνδυνοι οι οποίοι έχουν να κάνουν με το σύστημά μας, με η συστημική κίνδυνη, με τα όργανα του ανθρώπινου σώματος. Πώς μπορούμε να κινδυνεύσουμε και να υπάρξει πρόβλημα σε αυτά τα όργανα? Είτε από μία χρήση, πάλι θα πάω στο παράδειγμα με τα 20 χάπια που θα πάρω και θα με δημιουργήσουν κάποια ανακοπή καρδιάς ή κάποια ρήξη ύπατος, αλλά και με τη χρόνια έκθεση. Δηλαδή, καταναλώνω το συγκεκριμένο τρόφιμο για 20 χρόνια, κάθε μέρα σε αυτή τη δόση. Αυτό το τρόφιμο έχει μέσα μία τοξική ουσία που δεν το ξέρω. Η χρόνια έκθεσή μου σε αυτή την τοξική ουσία μου δημιουργεί πρόβλημα στα νεφρά μου, δημιουργεί πρόβλημα στην καρδιά, στον πνεύμονα κτλ. Άρα, είτε η μία χρήση, είτε η χρόνια έκθεση στις τοξικές ουσίες δημιουργεί πρόβλημα σε αυτά τα όργανα. Γενετικές μεταλλάξεις. Είναι τα λεγόμενα mutagenic κίνδυνοι. Είναι οι ουσίες οι οποίες δρούν και αλληλεπιδρούν με το DNA μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η ηλιοθεραπεία που κάνουμε. Όλοι έχουμε ακούσει πια ότι δεν κάνει να έχουμε μεγάλη έκθεση στον ήλιο. Γιατί συγκεκριμένες ακτίνες του ηλίου, συγκεκριμένο φάσμα φωτός, πηγαίνει και αλληλεπιδρά με το DNA μας, αλλοιώνει το DNA μας και εκεί μπορούμε να έχουμε δύο ειδών προβλήματα. Ένα, να έχουμε γενετικές μεταλλάξεις οι οποίες οδηγούν σε καρκίνο, γιατί πάει και διακόπτει το σύστημα νέκρωσης των κυττάρων. Η νέκρωση των κυττάρων είναι κάτι που το θέλουμε. Θέλουμε τα κύτταρά μας να νεκρώνουν, να έρχονται νέα κύτταρα, να γίνεται αυτός ο κύκλος. Όταν κάτι έρθει και διακόψει την έκρωση των κυττάρων, αναγκαστικά τα νέα κύτταρα προστίθενται στα νέα κύτταρα, τα οποία δεν έχουν πεθάνει, με αποτέλεσμα να έχουμε τον όγκο. Άρα, οι μεταλλαξιογόνες ουσίες που δρούν στο DNA δημιουργούν αυτό το πρόβλημα. Άλλες μεταλλάξεις γενετικές είναι το γνωστό σύνδρομο Down. Τι είναι το σύνδρομο Down? Είναι η τρισομία, η οποία και αυτήν έχει να κάνει με αλληλεπίδραση με το DNA. Είναι δηλαδή γενετικές μεταλλάξεις τις οποίες ξέρουμε και οι οποίες όντως μπορεί να προκληθούν από την έκθεσή μας σε τοξικές ουσίες που έχουν αυτή την ιδιότητα. Δεν έχουν όλες οι ουσίες την ιδιότητα να προκαλούν πρόβλημα στα νεφρά. Δεν έχουν όλες οι ουσίες την ιδιότητα να προκαλούν πρόβλημα στο σηκώτη. Δεν έχουν όλες οι ουσίες την ιδιότητα να προκαλούν πρόβλημα στο DNA μας. Κάθε ουσία έχει ειδική ιδιότητα. Καρκινογονικότητα. Ο καρκίνος είναι μια πολύ διευρυμένη έννοια. Δεν είναι μια αρρώστια. Δεν είναι μια αρρώστια, λέγω, έχω καρκίνο, που σημαίνει ότι όλοι έχουμε το ίδιο. Ο καρκίνος μπορεί να υπάρχει, να έχει 15 διαφορετικές αιτίες και να εκφράζεται με έναν όγκο στο τέλος, αλλά σαφέστατα οι αιτίες δεν είναι πολύ διαφορετικές, γι' αυτό και υπάρχουν και διαφορετικές θεραπείες. Ουσίες λοιπόν οι οποίες προκαλούν καρκίνους, προκαλούν όγκους, είναι πάρα πολλές. Κάποιες είναι γνωστές, κάποιες ούτε καν το φανταζόμαστε. Θα μιλήσουμε για αυτές. Άλλοι κίνδυνοι για την υγεία μας, οι αλλεργίες που προκαλούνται. Οι αλλεργίες που προκαλούνται είναι είτε, θα τις γνωρίζετε πολύ καλύτερα και από μένα,
οι αλλεργίες από τα τρόφιμα. Είμαι αλλεργικός στην τάδε χημική ουσία, με αποτέλεσμα ο οργανισμός μου να προκαλεί προβλήματα σε όλο το φάσμα των οργάνων μου. Βλέπουμε πια διαδεδομένα τα gluten-free προϊόντα, τα lactose-free προϊόντα, όλα αυτά τα οποία περιέχουν ουσίες οι οποίες είναι εν δυνάμει αλλεργιογόνες για κάποιους. Και ειδικά με τον τρόπο ζωής που έχουμε τα τελευταία 50 χρόνια, θα έλεγα, με τα αυτοάνοσα, με όλα αυτά που έχουν να κάνουν με το ανοσοποιητικό μας σύστημα, οι αλλεργίες αποκτούν και μεγαλύτερη σημασία και μεγαλύτερο εύρος πεδίου για τους τοξικολόγους. Επίσης, αλλεργίες έχουμε από την εισπνοή. Από εισπνοή ουσιών μπορούν να προκαλεστούν και ίσως και οι χειρότερες αλλεργίες. Οι άνθρωποι με άσθημα στις μέρες μας πληθαίνουν μέρα με τη μέρα. Παλιά ήταν σπάνιο να έχεις ανθρώπους με άσθημα, μόνο στις μεγαλοπόλεις, όπου η μόλυνση του εσωτερική ρήπαση ήταν υψηλή. Τώρα βλέπουμε ότι είναι καθημερινό φαινόμενο. Όλοι έχουμε κάποιον με άσθημα στον κύκλο μας. Και επίσης, άλλος τρόπος να εκτεθούμε σε αλλεργιογόνους ουσίες είναι με την επαφή με το δέρμα, με την επαφή μιας αλυφής που θα βάλουμε κτλ. Μία από τις σχετικά άγνωστους κινδύνους, αλλά πάρα πολύ σημαντικούς, είναι αυτοί οι οποίοι θα αναλύσουμε οι δύο επόμενοι. Είναι η τοξικότητα στο αναπαραγωγικό σύστημα. Είναι οι ουσίες οι οποίες ειδικεύονται στο να προκαλούν πρόβλημα στο αναπαραγωγικό σύστημα του άντρα και στο αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας. Και τι μπορεί να κάνουν αυτές οι ουσίες? Αυτές οι ουσίες μπορεί να δημιουργήσουν απλά σε εισαγωγικά προβλήματα του στυλ στήρωση, του στυλ να μην μπορούμε να μείνουμε έγκυες για τις γυναίκες και τα λοιπά, προβλήματα στο σπέρμα του αντρός και τέτοιου είδους προβλήματα που, okay, σαφέστατα και είναι σοβαρά, αλλά τουλάχιστον δεν μπορούμε να πούμε ότι οδηγούν στο θάνατο. Υπάρχουν όμως προβλήματα τα οποία στο αναπαραγωγικό σύστημα τα οποία μπορούν να μεταφερθούν. Δηλαδή, από τον πατέρα στο παιδί, από τη μητέρα στο παιδί κτλ. Και ακόμα χειρότερα, προβλήματα τα οποία θα δημιουργήσουν τα λεγόμενα malformations. Δηλαδή, έχετε δει παιδιά τα οποία γεννιούνται με τερατογενέσεις του στυλ λείπει ένα δάχτυλο, λείπει το ένα χέρι είναι μικρότερο. Σας πληροφορώ ότι το 99%, εντάξει, υπερβάλλουμε το νούμερο για να σας δώσω να καταλάβετε, αυτών των περιστατικών οφείλονται στη χρήση κάποιας τοξικής ουσίας από τον πατέρα ή από τη μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ουσίες που δεν γνωρίζαμε ότι μπορούν να προκαλέσουν τερατογενέσεις, με αποτέλεσμα να γεννήθηκαν τα παιδιά έτσι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το σκάνδαλο, έτσι ξεκίνησε βασικά και η ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση της τοξικολογίας, ήταν στην Μεγάλη Βρετανία το σκάνδαλο της Θαλωμίδης. Ήταν μια ουσία η οποία την έπαιρναν οι γυναίκες για κάποια πάθηση. Μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, γιατί έτσι όλο το φάρμακο έχει απαγορευτεί λογικά. Αποτέλεσμα να γεννηθούν παιδιά με τερατογενέσεις, παιδιά με μικρότερα άκρα. Αυτό για την τοξικότητα στο αναπαραγωγικό σύστημα. Και ο πιο καινούριος κίνδυνος, οι ουσίες οι οποίες αλληλεπιδρούν με το ενδοκρινολογικό μας σύστημα. Οι ουσίες οι οποίες βλάπτουν το ενδοκρινολογικό μας σύστημα, προκαλούν ορμονικές διαταραχές κτλ. Περιττό να εξηγήσω για θυροειδή, υποθυροειδισμό κτλ. Όλες αυτές είναι παθήσεις οι οποίες μία από τις αιτίες είναι και οι ουσίες οι οποίες εκτιθέμεθα. Πώς εκτιθέμεθα, θα το πούμε στο δεύτερο μέρος αυτής της παρουσίασης. Βλέπετε λοιπόν ότι κάθε μέρος του σώματός μας, ακόμα και αυτά που δεν περιμέναμε, αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον μας και προκαλούνται προβλήματα που τα έχουμε, τα βλέπουμε, αλλά δεν ξέραμε ότι είναι από αυτό. Δεν πήγαινε ο νους μας ότι είναι από αυτό. Και υπάρχει και η τοπική τοξικότητα, η οποία έχει να κάνει με το αν πέσει χλωρίνη στα μάτια μου, αν πέσει
κάποια καυστική ουσία στο χέρι μου κτλ. Αυτή είναι η τοπική τοξικότητα. Αυτή είναι μια τοξικότητα η οποία σαφέστατα και μας ενδιαφέρει, αλλά δεν έχει την επιστημονική, το επιστημονικό ενδιαφέρον που έχουν όλες οι άλλες. Γιατί στις άλλες αυτό που προσπαθούμε σαν τοξικολόγοι είναι να καταλάβουμε τις αιτίες. Να καταλάβουμε το δρόμο από το παίρνω την ουσία και έχω το πρόβλημα. Τι μεσολαβεί, γιατί επειδή πήρα την τάδε χημική ουσία μου δημιουργήθηκε ο καρκίνος. Τι έκανε αυτή η ουσία μέσα στον οργανισμό μου. Σε τι αποσυντέθηκε, σε τι μεταβολίστηκε και έχω καρκίνο. Ενώ με την τοπική τοξικότητα αυτό είναι γνωστό, έτσι. Ακουμπάς κάτι καυστικό στο δέρμα, ξέρεις ότι υπάρχει τοξικότητα. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στα επόμενα slides, είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια. Δεν το συζητάμε. Παρ' όλα αυτά, επειδή η τοξικολογία είναι μια επιστήμη η οποία ξεκίνησε και απέκτησε μέγεθος στην Αμερική, κάποιοι όροι δεν είναι εύκολο να τους να αντιπροσωπευθούν από την ελληνική γλώσσα. Π.χ. Βλέπετε στην πρώτη φωτογραφία, στην μπλε φωτογραφία, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στην παραλία και βλέπει ένα καρχαρία. Για αυτόν τον άνθρωπο, ο καρχαρίας αυτή τη στιγμή αποτελεί το λεγόμενο hazard. Προσπάθησα να αντιστοιχίσω στα ελληνικά, θα έλεγα ότι είναι κίνδυνος. Δηλαδή, ο καρχαρίας αυτή τη στιγμή για τον λεόμενο είναι ένας κίνδυνος, okay? Βλέπω τον καρχαρία, δεν είμαι μέσα στη θάλασσα, είναι ένας κίνδυνος, αλλά όλα καλά. Στη δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι μέσα στη θάλασσα, κολυμπάει και δίπλα του είναι ο καρχαρίας. Για αυτόν τον άνθρωπο αυτή τη στιγμή ο καρχαρίας είναι risk. Είναι επικίνδυνο. Είναι κάτι το οποίο θα το έλεγα επικίνδυνο. Ξέρω ότι στην καθομιλουμένη, ίσως τουλάχιστον εγώ προσωπικά ποτέ δεν είχα σκεφτεί τις διαφορές ανάμεσα στη λέξη κίνδυνο και επικίνδυνο. Κίνδυνος και αυτό είναι επικίνδυνο με κάτι το οποίο αποτελεί κίνδυνο. Θα θεωρούσα εντελώς συνώνυμα. Παρ' όλα αυτά, για την επιστήμη της τοξικολογίας είναι διαφορετικό να λέμε ότι κάτι είναι hazard, ότι υπάρχει ένας κίνδυνος, και διαφορετικό να λέμε ότι κάτι είναι risk. Ποια είναι η διαφορά στα δύο? Υπάρχει μία ειδοποιώς διαφορά. Η διαφορά είναι η έκθεσή μας. Πόσο εκτεθειμένοι είμαστε στον κίνδυνο. Στην πρώτη περίπτωση δεν είμαστε καθόλου εκτεθειμένοι, άρα μιλάμε για hazard. Στη δεύτερη, ο λουόμενος είναι απόλυτα εκτεθειμένος στον κίνδυνο, άρα έχει ρίσκο. Και αυτό βρίσκει εφαρμογή στα παρακάτω που θα πούμε. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε έναν γιατρό ο οποίος μας λέει έχεις την τάδε πάθηση και θα πάρεις αυτό το φάρμακο μία φορά τη μέρα για μία εβδομάδα. Αυτό το φάρμακο έχει μέσα τη δραστική ουσία παρακεταμόλη 5 μιλιγκράμμ, 100 μιλιγκράμμ. Πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και παίρνουμε ένα αναψυκτικό και γράφει ότι αυτοί οι οποίοι έχουν την τάδε πάθηση δεν μπορούν να πάρουν αυτό το αναψυκτικό. Ή η ενδεδειμένη αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη είναι τόσα μιλιγκράμμα από αυτή την ουσία. Το έχουμε όλοι, είναι παραδείγματα χιλιάδες που μπορώ να πω. Πώς γίνεται όμως αυτό, πώς το καταφέρνουμε? Τι είναι αυτό που μας οδηγεί στο να πούμε θα πάρουμε 10 μιλιγκράμμα από αυτή την ουσία, 20 μιλιγκράμμα από αυτή την ουσία για 10 μέρες, όχι για 11 μέρες. Πώς το καταφέρουν οι επιστήμονες και βγάζουν αυτά τα νούμερα και μας τα φέρουν σαν πληροφορία? Εδώ είναι η δουλειά του τοξικολόγου. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να υπάρχει ένα πείραμα που να το αποδεικνύει και να μπορούμε να το παρουσιάσουμε επιστημονικά. Το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν να πάρουμε ένα χάπι ή ένα τρόφιμο, να το δώσουμε για μία μέρα σε έναν άνθρωπο, να δούμε τι προβλήματα θα δημιουργήσει. Αυτό είναι ανήθικο.
Εννοείται ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν δικαιούται κανείς να κάνει πειράματα σε ανθρώπους. Είναι κάτι το οποίο έχει λήξει εδώ και 50-60 χρόνια. Δεν συζητιέται το πια το σενάριο αυτό. Οπότε πάμε σε έναν άλλο ζωντανό οργανισμό, ο οποίος θέλουμε να είναι κοντινός στον ανθρώπινο οργανισμό, είτε το συγκεκριμένο όργανο του να μοιάζει με το όργανο του ανθρώπου, είτε το σηκώτη, είτε τα νεφρά κτλ. Και να κάνουμε το πείραμα εκεί, να δώσουμε την ουσία, να εκθέσουμε το ζώο σε αυτόν τον κίνδυνο για να δούμε. Τα κυριότερα ζώα που χρησιμοποιούνται για αυτό το λόγο είναι είτε πρωτόζωα, γορίλες, πίθηκοι κτλ. Όχι τόσο πολύ πια. Κυρίως είναι αρουραίοι, ειδικά χειρίδια, ποντίκια, σκυλιά, μια συγκεκριμένη ράτσα σκυλιών κτλ. Τι κάνουμε λοιπόν? Παίρνουμε τα ζώα, τα χωρίζουμε σε ομάδες, δίνουμε συγκεκριμένες δόσεις και βλέπουμε η ομάδα η οποία πήρε 0 δόση, η ομάδα η οποία πήρε α δόση, η ομάδα η οποία πήρε 2 α δόση, τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί. Και αντίστοιχα, καταλαβαίνουμε σε ποια δόση περίπου θα περιμένουμε πρόβλημα και στον άνθρωπο. Δεν είναι τόσο εύκολο, απλά τα λέω με λίγα λόγια. Αφού το κάνουμε αυτό, αφού επιλέξουμε λοιπόν το κατάλληλο είδος ζώου, ανάλογα με τον κίνδυνο, και βρούμε την υψηλότερη δόση που δεν προκάλεσε τοξικότητα, δηλαδή αν εγώ έχω μία ομάδα η οποία πήρε τα 10 μιλιγκράμμ της τάδε τοξικής ουσίας και μία ομάδα η οποία πήρε 5 μιλιγκράμμ, η ομάδα στα 10 μιλιγκράμμ δεν είχε πρόβλημα, η ομάδα στα 5 μιλιγκράμμ είχε πρόβλημα, τότε βγάζουμε το συμπέρασμα ότι τα 5 μιλιγκράμμ είναι η ουσία, είναι η δόση η οποία δημιουργεί το πρόβλημα. Τα 10 όχι. Είναι όμως τόσο εύκολο? Δηλαδή, με απλά λόγια, το ότι ένα ποντίκι έκανε καρκίνο στο σηκώτη σε μία δόση μίας ουσίας 5 μιλιγκράμμ, σημαίνει ότι και ο άνθρωπος θα κάνει καρκίνο στην ίδια ουσία στα 5 μιλιγκράμμ? Αφού ο άνθρωπος δεν θεωρείται ένα μεγάλο ποντίκι, έχουμε τεράστιες διαφορές, έχουμε άλλους τρόπους μεταβολισμού, έχουμε διαφορετικό μεταβολισμό το κυριότερο και οργανισμό. Άρα, πάμε και για να είμαστε σίγουροι, βάζουμε τα λεγόμενα uncertainty factors, δηλαδή λέμε αν στα 5 μιλιγκράμμ η ουσία είναι, στα 10 μιλιγκράμμ η ουσία είναι καρκινογόνος, θα το διαιρέσουμε δια 100, και θα πούμε ότι στα 0,1 μιλιγκράμμ είναι για τον άνθρωπο. Βλέπετε ότι πάμε πολύ συντηρητικά. Πάμε δηλαδή απόλυτα συντηρητικά για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα προκαλέσει πρόβλημα. Και νομίζω ότι με την απλή λογική, αν στα 100 μιλιγκράμμ ένα ποντίκι έχει πρόβλημα, θα περίμενε κάποιος κάπου εκεί και για τον άνθρωπο που είναι και μεγαλύτερο σε μέγεθος, μπορεί πιο εύκολα να μεταβολήσει μια ουσία. Και όμως παρόλα αυτά, εμείς θα το διαιρέσουμε δια 100 για να πούμε 1 μιλιγκράμμ. Πού βασίζεται αυτό εδώ όμως, πώς αποφασίζουμε για τα διάφορα uncertainty factors, πώς θα διαιρέσουμε δηλαδή την υψηλότερη δόση που προκάλεσε το πρόβλημα στο ποντίκι? Θα πάρουμε υπόψη μας το συγκεκριμένο. Από ποντίκια που έχουμε το 1 μιλιγκράμμ, έχουμε τον άνθρωπο. Ποια είναι η διαφορά ανθρώπου με ποντίκι? Ότι είναι διαφορετικό είδος. Άρα παίρνουμε υπόψη, λαμβάνουμε υπόψη τις διαφορές στα δύο είδη. Και είναι εντάξει, είμαστε εντάξει? Όχι. Γιατί ακόμα και εμείς σαν άνθρωποι έχουμε διαφορετικές αντοχές. Το βλέπετε τώρα με τα εμβόλια. Είναι διαφορετική η αντοχή, διαφορετικό risk group ένας ενήλικας 30 χρονών ο οποίος αθλείται. Είναι διαφορετικό risk group ένας υπέργυρος 90 ετών. Είναι διαφορετικό risk group μία γυναίκα η οποία είναι έγκυος, για τον απλό λόγο που σας εξήγησα πριν με το αναπαραγωγικό σύστημα κτλ. Διαφορετικό risk group είναι ένα παιδί. Διαφορετικό risk group είναι ακόμα και ένας ενήλικας ο οποίος όμως έχει υποκείμενα νοσήματα. Άρα όλα αυτά εμείς πρέπει να τα πάρουμε, να τα λάβουμε υπόψη, και η ουσία η οποία θα η δόση η οποία θα αποφασίσουμε ότι είναι ασφαλή να έχει λάβει υπόψη ακόμα και το πιο risk group. Δηλαδή αν για το μέσο όρο του ανθρώπου είναι τα 10 μιλιγκράμμα, αλλά υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που έχει πρόβλημα και στα 5, εμείς θα πούμε ότι τα 5 μιλιγκράμμ είναι η ασφαλή δόση.
Αυτό λοιπόν κάνει η τοξικολογία. Έτσι, πάνω σε αυτό βασίζεται η όλη αυτό που βλέπετε στις ετικέτες, αυτό που ακούτε από τον γιατρό, ότι 5 μιλιγκράμμ θα πάρεις αυτό για τόσο καιρό. Η επιστήμη έτσι λειτουργεί και έτσι γίνονται οι υπολογισμοί. Εννοείται τώρα καταλαβαίνετε ότι από το 1 στο 2 και στο 3 βήμα υπάρχει πολύ, 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 πολύ επιστήμη, πολλή δουλειά και δεν είναι τόσο απλά, αλλά νομίζω ότι τη γενική εικόνα την έχετε καταλάβει. Τώρα, θα ρωτήσει κάποιος, γιατί από τη στιγμή που δεν μπορούμε να κάνουμε τα τεστ σε ανθρώπους, τα κάνουμε σε ζώα, γιατί να τυραννίσουμε. Σκεφτείτε ότι ένα τεστ μπορεί να χρειαστεί και 2.000 και 3.000 ποντίκια. Ένα δύσκολο τεστ. Για ποιο λόγο να σκοτώσουμε 2.000 ποντίκια και να τα σκοτώσουμε και με κακό τρόπο. Για να ελέγξω εγώ αν η ουσία προκαλεί πρόβλημα σε ένα ποντίκι, θα πρέπει να το θανατώσω. Αν προκληθεί πρόβλημα, το ποντίκι δηλαδή θα αποκτήσει καρκίνο. Το ποντίκι θα αποκτήσει κύρωση ύπατος, θα αποκτήσει πρόβλημα στα νεφρά. Και αυτό θέλουμε να δούμε. Άρα θα τυραννηθεί. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε ένα animal test χωρίς να τυραννήσουμε ζώο. Δύσκολα. Έχουμε βρει τρόπους να ελαττώσουμε το βασανιστήριο για τα ζώα. Υπάρχουν νομοθεσίες. Οι επιστήμονες είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι με το θέμα. Κάνουν τα πάντα για να μην δημιουργηθεί στρες, να μην δημιουργηθεί τίποτα κατά τον έλεγχο των ζώων. Αλλά, παιδιά, πρέπει να παραδεχθούμε ότι τα ζώα αυτά θα σκοτωθούν στο τέλος. Ακόμα και αφού έχουν πάρει τη δόση, θα θανατωθούν. Θα πει κάποιος για ποιο λόγο δεν κάνουμε εργαστηριακά τεστ. Δηλαδή να μην κάνουμε σε ζωντανούς οργανισμούς, να κάνουμε στο εργαστήριο τεστ. Να πάρουμε την ουσία, να τη βάλουμε σε ένα μοντέλο επάνω και με αυτά τα εργαστηριακά τεστ ή με, την λεγόμενη υπολογιστική μηχανική, δηλαδή με μοντέλα υπολογιστικά, να δούμε αν μια ουσία είναι τοξική. Λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι ένα μεγάλο κομμάτι της τοξικολογίας σήμερα. Είναι ένα τεράστιο κομμάτι της τοξικολογίας, το οποίο προσπαθεί να κάνει τι, να αλλάξει τις μεθόδους που έχουμε στα ζώα και να πάνε όλα εργαστηριακά, γιατί και θα είναι και πιο γρήγορα και θα είναι και λιγότερο, θα κοιτάξουμε και το να μην τυρανάμε τα ζώα. Από την άλλη, βέβαια, τίθονται άλλα ερωτήματα του στυλ, εμείς με τα ζώα έχουμε αποκτήσει ένα know-how. Ξέρουμε π.χ. για το ποντίκι που είναι ίδιο με τον άνθρωπο, που δεν είναι ίδιο με τον άνθρωπο, πώς θα συμπεριφερθεί στο τάδε τεστ, πώς θα συμπεριφερθεί σε κάποιο άλλο τεστ. Ξέρουμε να τα ερμηνεύσουμε αυτά στο αποτέλεσμα. Πείτε ότι πηγαίνουμε και δεν ακολουθούμε πια animal tests και κάνουμε μόνο τοξικολογικά τεστ και εξαιτίας αυτού υπάρχει μία αστοχία σε μία ουσία και 10 άνθρωποι πεθαίνουν από τη χρήση αυτής της ουσίας, 10 παιδιά πεθαίνουν. Τι είναι πιο σημαντικό, η ζωή ενός παιδιού ή η ζωή χιλίων animals? Είναι μεγάλη, είναι τεράστια κουβέντα. Είναι κουβέντα που γίνεται στη βιοηθική. Έχει τα υπέρ και τα κατά η κάθε άποψη. Δεν θα εκφέρω την προσωπική μου άποψη. Το αφήνω σε εσάς να το σκεφτείτε και ο καθένας να δημιουργήσει την άποψή του. Αλλά αυτή είναι η κατεύθυνση αυτή τη στιγμή με τα τοξικολογικά τεστ. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα. Μία φωτογραφία που ήθελα να σας δείξω το debate που γίνεται για αυτό το ζήτημα. Πάμε τώρα, λίγο πριν τελειώσει το πρώτο μέρος που σας υποσχέθηκα που θα μιλήσουμε τα γενικά της τοξικολογίας, να δούμε ποια είναι τα βήματα. Τα βήματα τα εξήγησα πριν, αλλά να τα δούμε και λίγο καλύτερα. Στην αρχή, λοιπόν, αυτό που θέλουμε να δούμε είναι αν το τρόφιμο που τρώμε, το τρόφιμο που καταναλώνουμε, προκαλεί κίνδυνο. Και τι κίνδυνο? Πηγαίνουμε και το δίνουμε στο ζώο και το ζώο ελέγχεται και βλέπουμε ότι έκανε καρκίνο στα οστά. Έκανε καρκίνο στο αίμα, έκανε καρκίνο στο ύπαρ ή έκανε κύρωση ή έκανε καρδιοτοξικότητα. Άρα αυτό είναι το πρώτο βήμα. Να δούμε η ουσία τι ιδιότητα έχει. Σας εξήγησα από την αρχή. Κάθε ουσία έχει διαφορετική ιδιότητα. Αυτή η ουσία που δώσαμε, η άγνωστη που είπαμε να την ερευνήσουμε, τελικά τι προκαλεί, το βρίσκουμε. Μετά τι κάνουμε?
Μετά θέλουμε να χαρακτηρίσουμε τον κίνδυνο. Δηλαδή, να πούμε αυτό που είπαμε πριν, ότι αφού η ουσία προκαλεί τόσο πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα επιτρέπεται μόνο 5 μιλιγκράμμ. Μετά, πάμε στο προηγούμενο παράδειγμα με τον Λουόμενο και τον Καρχαρία. Αφού βρήκαμε το hazard, αφού βρήκαμε τον κίνδυνο, θέλουμε να δούμε πόσο εκτεθειμένοι είμαστε εμείς. Γιατί φανταστείτε ότι μία χημική ουσία, η οποία μπορεί να προκαλέσει καρκίνο, αλλά ποτέ δεν θα εκτεθώ εγώ γιατί βρίσκεται στην κορυφή των Ιμαλαΐων, δεν με ενδιαφέρει. Άρα δεν με ενδιαφέρει να δείξω στον κόσμο ότι προσέχετε σε αυτή τη φάση. Αν εκτεθεί όμως, τότε θα τη μελετήσουμε. Άρα θέλουμε να δούμε πόσο εκτεθειμένος είναι ο άνθρωπος. Πώς το βλέπουμε αυτό? Για τα τρόφιμα υπάρχουν βάσεις δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε χώρα κράτος δίνει αυτές τις βάσεις δεδομένων και τις στέλνει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τροφίμων και τις συλλέγει αυτός. Με άλλα λόγια, πόσο αλάτι χρησιμοποιούν, καταναλώνουν οι Έλληνες κατά άτομο, πόσο χοιρινό κρέας καταναλώνουν οι Ελβετοί κατά άτομο, πόσο καφέ καταναλώνει ο Φιλανδός. Και αφού γίνει η έκθεση σε συνδυασμό με τον κίνδυνο, να χαρακτηρίσουμε την επικίνδυνοτητα και να πούμε ναι, είναι επικίνδυνο, μην καταναλώνετε πάνω από 10 μιλιγκράμμ, ναι, είναι επικίνδυνο, μην καταναλώνετε καθόλου, να βγει από την αγορά κτλ. Αυτή είναι η επιστήμη της τοξικολογίας. Αυτό κάνει η τοξικολογία σήμερα. Ποιοι είναι όμως οι πυλώνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ποια είναι οι οργανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ασχολούνται με αυτά που εγώ εξήγησα? Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν όλα αυτά τα δεδομένα από τους τοξικολόγους και τα κάνουν νομοθεσία και λένε ότι απαγορεύεται εσύ σαν εταιρεία να παράγεις αυτή την ουσία. Απαγορεύεται εσύ σαν εταιρεία να παράγεις αυτό το φυτοφάρμακο. Ή αν το παράξεις, θα το παράξεις αυτή την ποσότητα και θέλω να μου φέρεις αυτό το τοξικολογικό τεστ ότι το έκανες και ότι είμαστε σίγουροι ότι έχει τον τάδε κίνδυνο και όχι κάποιον άλλο. Για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, για τα τρόφιμα που σας ενδιαφέρει εσάς παραπάνω περισσότερο απ' όλα, είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλείας Τροφίμων, η οποία έχει έδρα την Πάρμα. Τι είναι αυτός ο οργανισμός? Είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ασχολείται με τα φυτοφάρμακα, ασχολείται με τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, κατά πόσο ασφαλή είναι τα μεταλλαγμένα, ποια μεταλλαγμένα θα πάρουν άδεια, γιατί κάποιο μεταλλαγμένο δεν θα πάρει άδεια. Ασχολείται με τις ζωοτροφές, ποιες ζωοτροφές είναι επικίνδυνες ή όχι για το ζώο. Ασχολείται με τους βιολογικούς κινδύνους, με άλλα λόγια με τους μικροβιολογικούς κινδύνους, σαλμονέλα, λιστέρια κτλ. Ασχολείται με τα πρόσθετα τροφίμων, με τα συστατικά που έχουν οι συσκευασίες των τροφίμων. Προσοχή, όταν λέμε συσκευασίες τροφίμων, εννοούμε αυτές που έρχονται σε επαφή με το τρόφιμο, ο περιέκτης που περιέχει το τρόφιμο. Και με τη διατροφή. Είναι λοιπόν ένας οργανισμός, ο ΕΦΣΑ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλα αυτά. Όπως βλέπετε, είναι 10 αντικείμενα. Φυτά, το υγεία και ευημερία ζώων που αναλύσαμε πριν. Υπάρχει ειδικός τομέας στον ΕΦΣΑ, ο οποίος ασχολείται με αυτό. Ασχολείται με το να βρούμε τρόπους να μην τυραννιούνται τα ζώα, να βρούμε τρόπους με νέα τεστ. Όλα αυτά τα 10 πάνελς αποτελούνται από επιστήμονες. Επιστήμονες από όλη την Ευρώπη. Ακαδημαϊκούς, από τον ΕΦΕΤ, αν μιλάμε για την Ελλάδα, από άλλα αντίστοιχα χώρες κράτη-μέλη, αλλά επιστήμονες με πολύ καλή φήμη και επιλεγμένοι με αξιοκρατικές διαδικασίες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αυτά τα αντικείμενα. Στα γρήγορα να σας πω ότι το πάνελ των βιολογικών κινδύνων αυτή τη στιγμή έχει συντονιστεί έναν Έλληνα καθηγητή πανεπιστημίου από τη Θεσσαλονίκη. Είναι για μένα η αφρόκρεμα των επιστημόνων στα τρόφιμα. Έχει καταφέρει ο ΕΦΣΑ να τους πάρει και να, για αυτό το λόγο, να βγάζει για μένα τις καλύτερες γνωματεύσεις στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Οπότε, αυτός είναι ο οργανισμός ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα τρόφιμα, για την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο οργανισμός που δίνει συμβουλές για όλα. Αυτός είναι ο οργανισμός ο οποίος δίνει τις οδηγίες στον αντίστοιχο ΕΦΕΤ στην Ελλάδα κτλ. Και έχει να κάνει με τρόφιμα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα κτλ. Ποιος όμως οργανισμός είναι υπεύθυνος για τα φάρμακα?
Αυτό είναι εύκολο. Θα έλεγα ότι κάποιοι δεν το ξέραμε. Και να μην το ξέραμε πριν ένα χρόνο, νομίζω ότι τώρα πια το ξέρουμε όλοι, είναι ο EMA, είναι ο Οργανισμός για τα Φάρμακα, ο οποίος δίνει την έγκριση μόνο για ουσίες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σαν δραστικές ουσίες σε φάρμακα. Τα εμβόλια π.χ. που παίρνουν το OK, αυτή τη στιγμή το παίρνουν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τον EMA, ο οποίος έχει έδρα στο Άμστερνταμ. Και η τρίτη κατηγορία που είναι υπεύθυνη για τα χημικά προϊόντα, δηλαδή για τα χημικά που χρησιμοποιούνται σε χημικά προϊόντα, σε βαφές, σε πλαστικά, σε οτιδήποτε εκτός από τρόφιμο και φάρμακο, που είναι, και είναι και η μεγαλύτερη κατηγορία, όπως και βιοκτώνα, δηλαδή εντομοκτώνα κτλ., είναι ο ECHA, είναι το European Chemicals Agency. Με τι ασχολείται το European Chemicals Agency? Το European Chemicals Agency ασχολείται με την κατηγορία των χημικών αυτών. Παρόλα αυτά, πάντα να έχετε στο νου σας ότι μπορεί να είναι η ίδια χημική ουσία η οποία θα μπει σε ένα πλαστικό να μπαίνει και σε ένα τρόφιμο. Μην παραξενεύεστε γι' αυτό. Πάντα θα έχετε στο νου σας την πρώτη κουβέντα. Η δόση κάνει το δηλητήριο. Εδώ είναι ένα slide, αυτό το ξέχασα. Έχει να κάνει με τον EFSA ειδικά. Τι κάνει ο EFSA? Ο EFSA λοιπόν αξιολογεί τις ουσίες, βρίσκει, τις στέλνει στην Κομισιόν. Η Κομισιόν λέει, σύμφωνα με την αξιολόγηση του EFSA, τι μέτρα πρέπει να πάρθουν. Και πολύ σημαντικό, ο EFSA επικοινωνεί στον κόσμο. Δηλαδή, ο EFSA είναι υπεύθυνος για να επικοινωνήσει κιόλας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολίτες τα προβλήματα που υπάρχουν. Ότι ο καφές που καταναλώνετε, καταναλώστε λιγότερο σαν Ευρωπαίοι. Το τάδε φυτοφάρμακο, η γλουφοσάτη, αν έχετε ακούσει τελευταία, είναι ή δεν είναι επικίνδυνη. Και πρέπει να το επικοινωνήσει. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να επικοινωνήσουμε τους κινδύνους. Γιατί οι επιστήμονες έχουν και την κακή συνήθεια να κλείνονται στο καβούκι τους, να τα συζητάνε μεταξύ τους, αλλά να μην εξηγούν. Να μην εξηγούν με απλά λόγια. Είναι δύσκολο να εξηγείς με απλά λόγια την επιστήμη. Είναι ολόκληρη επιστήμη από μόνη της. Το communication της επιστήμης, η επικοινωνία της επιστήμης, είναι δύσκολη η επιστήμη. Αλλά είναι κομμάτι που πρέπει να γίνει. Δυστυχώς το είχαμε παραμελήσει για πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα τα fake news στις μέρες μας να είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους. Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό στις ερωτήσεις σας, γιατί το λέω. Πάμε λοιπόν τώρα στο European Chemicals Agency. Το European Chemicals Agency είναι υπεύθυνο, αντίστοιχα ο EFSA, για τα τρόφιμα, για τα χημικά που σας είπα, για τα βιοκτώνα. Βλέπετε εδώ σε αυτό το slide, θέλω λίγο να επιμείνουμε στο κομμάτι που γράφει CLP. Τι είναι αυτό? CLP είναι ένας κανονισμός, ο οποίος λέει ότι οτιδήποτε παράγεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλω πριν πάει στον καταναλωτή να έχει ένα σηματάκι. Να έχει ένα σηματάκι το οποίο θα λέει ότι αυτό εδώ το φάρμακο, το χημικό, είναι το τοξικό στο δέρμα, είναι τοξικό στο περιβάλλον, είναι τοξικό στο προκαλεί καρκίνο κτλ. Αλλά για να είναι εύκολο να έχει ένα σηματάκι. Άρα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων πηγαίνει και εφαρμόζει αυτόν τον κανονισμό και ζητάει από κάθε προϊόν να έχει αυτή τη σήμανση. Στο επόμενο slide θα καταλάβετε για ποια σήμανση μιλάμε και θα δείτε ότι είναι όντως στην καθημερινότητά μας. Αυτά εδώ είναι τα σηματάκια που βλέπετε σε κάθε προϊόν και τα οποία είναι αυτό, είναι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των κινδύνων που κάνουν οι τοξικολόγοι. Δηλαδή ένα προϊόν το οποίο θα είναι διαβρωτικό στα χέρια αποφασίσαμε ότι είναι διαβρωτικό στα χέρια, θα έχει αυτό το σήμα. Ένα προϊόν το οποίο είναι επικίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισμό θα έχει το σήμα το πρώτο που βλέπετε εδώ με τον άνθρωπο και στην κορυφή. Αν είναι τοξικό για το περιβάλλον θα έχει το ακριβώς στο τέλος του ρόμβου με το ψάρι. Θέλω να πω ότι το έβαλα αυτό το slide για να σας δείξω ότι είναι η καθημερινότητά μας. Δηλαδή όλα αυτά που βλέπετε γίνονται με την επιστήμη της τοξικολογίας και με τα βήματα που σας ανέλησα. Εδώ είναι τελειώνει το πρώτο μέρος της παρουσίασής μου και το δεύτερο θα έχει παραδείγματα από την καθημερινότητά μας που θα δείτε ότι
όντως είναι ενδιαφέρον και όντως είναι στην καθημερινότητά μας. Θα προσπαθήσω να κοιτάξω λίγο, κάνει κάποια νερά το σύστημα, να δω τις ερωτήσεις σας, γιατί δεν είχα την πολυτέλεια να τις κοιτάξω. Θα ήθελα να πω στους συμμετέχοντες, όσο ψάχνετε τις ερωτήσεις, κύριε Γεωργιάδη, ότι προς το τέλος του σεμιναρίου θα αναρτήσουμε στο chat, εδώ που λέει Q&A, εκεί που γράφετε τις ερωτήσεις, τον σύνδεσμο, ώστε οι συμμετέχοντες να μπουν, να βάλουν τα στοιχεία τους για να πάρουν αυτόματα τη βεβαίωση παρακολούθησης. Ο σύνδεσμος θα είναι ενεργός και 15 λεπτά μετά το τέλος του σεμιναρίου. Ωραία. Ήδη διάβασα την πρώτη ερώτηση. Ναι, νομίζω ότι το είπα και στην ώρα της παρουσίασης, αν δεν κάνω λάθος, ότι όντως υπάρχει διαφορά από άνθρωπο σε άνθρωπο στην αντοχή της τοξικότητας. Υπάρχει διαφορά, όπως υπάρχει διαφορά, όπως ακούτε τώρα με τα εμβόλια. Πρώτα το risk group 1, μετά το risk group 2, μετά η ηλικιακή ομάδα 60-65 κτλ. Ναι. Να υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Βασικά, πάλι θα πάω σε αυτό που είπε ο Βολτέρος. Η αβεβαιότητα είναι μεν κάτι δυσάρεστο, αλλά η βεβαιότητα είναι παράλογο. Αν ήμασταν βέβαιοι, δηλαδή, με λίγα λόγια, ότι η ίδια τοξικότητα για κάθε άνθρωπο, θα ήταν παράλογο. Δεν υπάρχει αυτό. Το βλέπετε κι εσείς με τους φίλους σας, θα πάτε για ένα ποτό. Άλλη αντοχή έχετε σε μία μπύρα εσείς, άλλη αντοχή έχει ο φίλος σας, η φίλη σας. Είναι ο ανθρώπινος οργανισμός, είναι κάτι τόσο πολύπλοκο που το να βάλουμε μία ταμπέλα και να τελειώσουμε έτσι εύκολα είναι αδύνατο. Ο κίνδυνος υπάρχει παντού. Τώρα εδώ δεν κατάλαβα λίγο την ερώτηση. Α, μάλλον αναφέρεστε στο παράδειγμα με τον κίνδυνο και την επικινδυνότητα. Ναι. Να πω την αλήθεια, εγώ δεν έχω μπορέσει να βρω. Αν έχετε βρει κάποιο καλύτερο ορισμό στα ελληνικά για το hazard και το risk, καλοδεχούμενος. Ποιο είναι το κοντινότερο DNA ζώο που μοιάζει στον άνθρωπο? Δεν τη γνωρίζω αυτή την απάντηση, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει σαν τοξικολόγους δεν είναι τόσο αυτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει σαν τοξικολόγους είναι ποιο είναι το ζώο το οποίο είναι περισσότερο μελετημένο. Το ώστε, βλέποντας ότι βγήκε ένα πρόβλημα στο ζώο, να ξέρουμε αν μπορεί να βγει και στον άνθρωπο ή όχι και γιατί. Να σας δώσω να καταλάβετε. Υπάρχουν ουσίες που αν τις δώσεις σε ένα ποντίκι, πάρα πολλές, θα δημιουργήσουν πρόβλημα στα νεφρά. Θα πάνε και θα δημιουργήσουν πέτρα στα νεφρά. Για πολλά χρόνια, κατευθείαν αυτές τις ουσίες τις καταργούσαμε γιατί φοβόμασταν ότι θα δημιουργηθεί πέτρα και στα νεφρά του ανθρώπου. Και ήταν λάθος. Και ήταν λάθος για τον απλούστατο λόγο καταλάβαμε ότι ο μηχανισμός που προκαλεί την πέτρα στα νεφρά στα ποντίκια δεν υπάρχει. Ήταν ένα ένζυμο που δεν υπάρχει στον άνθρωπο. Άρα, αφού δεν υπήρχε αυτό το ένζυμο, δεν μπορούσε το μονοπάτι να συνεχιστεί. Άρα, δεν μπορούσαμε να έχουμε το πρόβλημα. Άρα, ενώ. Είναι τεράστια διαφορά του ποντίκιου με τον άνθρωπο. Έχουν γίνει τόσα τεστ, έχουμε τόσο τεχνογνωσία πια με τα ποντίκια συγκεκριμένα, που μπορούμε να εύκολα να ερμηνεύσουμε το αποτέλεσμα, το effect. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα το DNA, ναι, καταλαβαίνω την έννοια της ερώτησης, αλλά για την επιστήμη της τοξικολογίας δεν είναι τόσο σημαντικό όσο αυτό που εξήγησα. Σχετικά με τις παρενέργειες, πώς προκύπτουν. Προκύπτουν με διάφορους μηχανισμούς. Π.χ. όταν πίνουμε νερό, ενυδατώνονται τα κύτταρά μας. Πώς ενυδατώνονται τα κύτταρά μας? Περνάει το νερό με διάφορους τρόπους και στα κύτταρά μας. Έτσι, αντίστοιχα, όλες οι ουσίες μεταβολίζονται ή κινούνται μέσα στο σώμα μας μέχρι να τις εκκρίσουμε. Κάποιες οι οποίες δεν εκκρίνεται κάθε ουσία που παίρνουμε, κάθε φάρμακο που παίρνουμε δεν εκκρίνεται. Είτε με τα ούρα, είτε με τα κόπρα, να μας δεν εκκρίνεται 100%. Εκκρίνεται 95%, 90%, αυτό το 10% που πάει, αυτό το 10% μεταβολίζεται κτλ. Κτλ. Άρα αυτές οι διεργασίες δημιουργούν τις παρενέργειες. Είτε θετικές παρενέργειες, αν πάρω ένα φάρμακο και με κάνει καλά, σημαίνει ότι έγινε η απορρόφηση πολύ καλά με το beneficial effect, με το καλό, με την καλή παρενέργεια, αλλά υπάρχουν και οι κακές παρενέργειες.
Δοκιμαστικά τεστ. Ναι, είναι αυτά που εξήγησα. Ακριβώς. Ποια θεωρείται καλύτερα? Καλησπέρα και συγχαρητήρια. Για έναν απόφυτο στον κλάδο ελέγχου τροφίμων φαρμάκων, ποια θεωρείται καλύτερα εφόδια για την εξέλιξή του? Επίσης, ποια είναι η γνώμη σας για πρακτικές ασκήσεις στο εξωτερικό? Καλύτερα εφόδια. Εντάξει, δεν μπορώ να απαντήσω τόσο γενικά, να πω την αλήθεια, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει συγκεκριμένα πράγματα που του αρέσουν. Αν αυτό που σου αρέσει, σας αρέσει, μπορείτε να το βρείτε σε αυτό με το οποίο ασχολείστε, είναι και το καλύτερο εφόδιο, δηλαδή το κίνητρο. Διάβασμα. Διάβασμα και ενημέρωση από σωστές πηγές. Τώρα, ποια είναι η γνώμη για τις πρακτικές ασκήσεις στο εξωτερικό? Και αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Ο ΕΦΣΑ έχει πάρα πολλούς trainees τελευταία. Ο ΕΚΑ, όπου βρίσκομαι εγώ, έχει επίσης. Είναι απίστευτα μεγάλη εμπειρία για κάποιον που θέλει να ακολουθήσει το αντικείμενο της τοξικολογίας. Σας εξήγησα το ρόλο που παίζουν αυτοί οι οργανισμοί. Άρα, καταλαβαίνετε ότι το να μπορέσεις να έχεις επαφή από μέσα σε τέτοιους οργανισμούς είναι τρομερή εμπειρία, είναι τρομερό εφόδιο. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Από την άλλη, δεν το θεωρώ και μονόδρομο. Και να μην, γιατί δεν μπορούμε όλοι να έχουμε την δυνατότητα να πάμε στην Φιλανδία ή στην Ιταλία και να ζήσουμε ένα χρόνο ή έξι μήνες, πόσο διαρκεί. Τρόποι υπάρχουν, αλλά ναι, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Το όνομα του καθηγητή, σωστά το είπατε, αυτός είναι, απλά δεν ήθελα να αναφερθώ. Αυτό δεν ξέρω πώς θα το κάνω, να πω την αλήθεια με τη γραμματοσειρά, αν ξέρει ο κύριος Ζαχαριάς. Λοιπόν, αν υπάρχει τρόπος να γίνουμε ανθεκτικοί σε κάποια τοξική ουσία. Υπάρχουν μηχανισμοί όπου αποκτούμε ανοσία. Πάλι θα πάω στην περίπτωση των εμβολίων. Το ανοσοποιητικό μας σύστημα παλεύει συνέχεια. Δημιουργούμε αντισώματα. Με τις χημικές ουσίες που προκαλούν τα προβλήματα που σας εξήγησα, το κακό είναι ότι οι περισσότερες θέλουν χρόνια έκθεση. Δηλαδή θέλουν πολλά χρόνια να καπνίσω για να πάθω καρκίνο. Άρα καταλαβαίνετε ότι και ο οργανισμός από ένα σημείο και μετά δεν τις βλέπει και τόσο σαν εχθρικές ουσίες. Άρα είναι δύσκολο να αποκτήσουμε ανοσία με την έννοια ότι δεν θα πάθουμε το πρόβλημα. Ανοσία με το να πάθουμε το πρόβλημα σε τρία χρόνια αντί σε ένα, ίσως. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι ολόκληρη επιστήμης. Είναι η επιστήμη του ανοσοποιητικού συστήματος που δεν θα ήθελα να μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Δεν είναι το αντικείμενό μου και είναι και πάρα πολύ πολύπλοκο. Λοιπόν, όχι. Πιστοποίηση για να πούμε ότι ένα προϊόν είναι τοξικό ή όχι δεν υπάρχει. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αν ένα προϊόν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει ότι έχει υποστεί τοξικολογικούς ελέγχους και μπορούμε να το καταναλώσουμε στις ποσότητες στις οποίες αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης. Καταλάβατε? Πάλι θα πω ότι η δόση κάνει το δηλητήριο. Το φυτοφάρμακο που θα βάλει ο πατέρας μας ή ο συγγενής μας, αν είναι αγρότης ή εμείς οι ίδιοι αν είμαστε αγρότες, το φυτοφάρμακο είναι καλό. Το φυτοφάρμακο θα σκοτώσει τους ιούς, θα σκοτώσει τα βακτήρια που επιδρούν στο φυτό και θα μπορέσουμε να φάμε, να μπορέσουμε να έχουμε παραγωγή που αλλιώς δεν θα είχαμε. Αν όμως αυτό το φυτοφάρμακο το βάλουμε σε μεγάλη ποσότητα, θα υπάρξει υπόλοιμα φυτοφαρμάκου στην τροφή μας και θα δημιουργηθεί καρκίνος μετά από 10 χρόνια, αν αυτό το κάνουμε συνέχεια, π.χ. Άρα, οι πιστοποιήσεις δεν έχουν να κάνουν με το αν ένα προϊόν είναι ασφαλές ή όχι. Ναι, ευθύνεται η κατανάλωση τοξικών ουσιών στην αύξηση των αλλεργιών τα τελευταία χρόνια. Ευθύνεται όχι γιατί έχουμε περισσότερες τοξικές ουσίες. Ευθύνεται γιατί και ο τρόπος ζωής μας έχει εκθέσει περισσότερο σε αυτές τις ουσίες. Μας έχει εκθέσει περισσότερο στην ατμοσφαιρική ρήπανση. Μας έχει εκθέσει περισσότερο σε στρεσογόνους παράγοντες που έχουν μεγάλη επίδραση στο ανοσοποιητικό μας σύστημα, με αποτέλεσμα ο οργανισμός μας να μην μπορεί να ανταπεξέλθει, άρα να βλέπει την ουσία σαν αλλεργιογόνος, να τη βλέπει σαν εχθρό. Άρα, ναι, μεν ευθύνεται η κατανάλωση, αλλά δεν είναι ο μόνος παράγοντας. Από ποιες επιστήμες μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με την τοξικολογία? Οτιδήποτε έχει να κάνει με βιολογία. Όποια επιστήμη ακουμπάει βιολογία, βιοχημεία, βιολογία, φαρμακευτική, για μένα προσωπική εκτίμηση, οι καλύτεροι τοξικολόγοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τελειώσει την φαρμακευτική σχολή.
Εγώ το πρώτο μου πτυχίο ήταν στην επιστήμη τροφίμων στη Γεωπονία. Θεωρώ ότι και από εκεί μπορεί κάποιος, από το χημικό, ένας χημικός. Το δύσκολο με το χημικό είναι ότι ναι, μεν έχει πολύ καλό background στη χημεία, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η χημεία, η δομή μιας ουσίας, το τι πρόβλημα θα δημιουργήσει, αλλά δεν έχει το know-how, το background στη βιολογία, αλλά μπορεί να το αποκτήσει, άρα και από χημικός, από αυτές. Από αυτά τα αντικείμενα, ό,τι έχει να κάνει με βιολογία. Για την τοξικολογία σας εξήγησα και τους τομείς που ασχολείται. Νομίζω ότι το είπαμε με οτιδήποτε έχει να κάνει με χημική ουσία. Τρόφιμα, φυτοφάρμακα, φάρμακα, χημικά παρασκευάσματα κτλ. Μία ίδια ουσία με την ίδια ποσότητα μπορεί να βλάψει δύο ανθρώπους σε διαφορετικά μέρη του σώματος. Κοιτάξτε. Κάθε ουσία σας έχω πει ότι έχει συγκεκριμένο φάσμα δράσης. Δηλαδή, μια ουσία είναι μεταλλαξιογόνος. Τέλος. Τώρα, αν εγώ πάρω μια ουσία και μου δημιουργήσει πρόβλημα στα νεφρά, μπορεί στη δόση που έδωσα στο ποντίκι να δημιούργησε πρόβλημα στα νεφρά και να σταμάτησα το τεστ. Μπορεί, αν συνέχιζα το τεστ και έδινα μεγαλύτερη δόση, η ίδια ουσία να προκαλούσε πρόβλημα και στο σηκώτη. Καταλάβατε. Άρα, ναι, μπορεί να δημιουργήσει και σε διαφορετικά μέρη του σώματος, γιατί όσο ανεβαίνει η δόση, θα υπάρχουν και δευτερογενή προβλήματα. Η ίδια ερώτηση για την τοξικολογία που την απάντησα. Ισχύει ότι βαρεά μέταλλα στον ανθρώπινο οργανισμό μέσα των ψαριών εξαιτίας των εργοστασίων. Τα βαρεά μέταλλα είναι χημικές ουσίες. Όλες οι χημικές ουσίες, ίσως να γίνουμε κουραστικό σε αυτό, σε μια υπερβολική δόση δημιουργούν πρόβλημα. Πόσο μάλλον τα βαρεά μέταλλα. Για πολλούς λόγους, μην τους αναλύσουμε, είναι πολύ εξειδικευμένοι. Ναι, γίνεται αυτό. Υπάρχουν κάποιες θάλασσες οι οποίες είναι πλούσιες σε βαρεά μέταλλα και όντως η κατανάλωση αυτών των ψαριών μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά υπάρχουν οδηγίες. Γνωρίζω π.χ. στην Καλιφόρνια που έχουν ένα συγκεκριμένο είδος ψαριού που τρώνε πάρα πολύ. Συνέχεια ο αντίστοιχος ECA, EPA, λέγεται στην Αμερική, βγάζει συνέχεια ενημερώσεις και λέει μη φάτε για ένα διάστημα το τάδε ψάρι. Κοιτάζετε πάντα τις οδηγίες. Είναι εύκολο με ένα απλό γκουγκλάρισμα να δείτε για συγκεκριμένα τρόφιμα τι λένε οι οδηγίες, τι λέει ο EFSA κτλ. Άρα η απάντησή μου είναι ναι σε αυτό. Για τα vegan προϊόντα, ποια είναι η άποψή μου? Είναι τεράστια κουβέντα και εγώ μπορώ μόνο την επιστημονική μου άποψη να πω. Δεν θα προεκταθώ σε τίποτα παραπάνω. Πιστεύω ότι λέγοντας ότι η δόση προκαλεί το δηλητήριο, είμαι της άποψης ότι παν μέτρων άριστον. Ο άνθρωπος είναι ένας πανφάγος οργανισμός. Από την άλλη, καταλαβαίνω ότι κάποιοι δεν θέλουν να ακολουθήσουν αυτή τη δίαιτα με κρέας κτλ. Και θέλουν να, για animal welfare λόγους, για να μην σκοτώνουν ζώα κτλ. Απόλυτα κατανοητό και αυτό. Αλλά πρέπει πάντα με συμβουλή γιατρού. Όταν ακολουθείς μια τέτοια δίαιτα, μπορεί να έχει απίστευτα θετικά σημεία, αλλά πάντα με συμβουλή γιατρού, γιατί υπάρχει λόγος που χρειαζόμαστε το κρέας σαν άνθρωποι. Μην παίρνοντας τα συστατικά του κρέατος, ίσως να χρειάζεται κάθε οργανισμός, όπως είπαμε, έχει διαφορετικές ανάγκες, να χρειάζονται κάποια συμπληρώματα διατροφής και προς Θεού, μην αγοράσετε ποτέ συμπληρώματα διατροφής μόνοι σας, γιατί είδατε μία ωραία διαφήμιση. Ποτέ, 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 χωρίς συμβουλή γιατρού. Είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα. Αυτό που μπορείτε να πάθετε από ένα απλό συμπλήρωμα διατροφής, θα σας ακολουθεί για μία ζωή. Μην το κάνετε. Πάντα με συμβουλή γιατρού. Σε τι βαθμό υπάρχει όντως παρενέργεια από την ηλιακή ακτινοβολία? Φαντάζομαι ρωτάς για την Ελλάδα. Εγώ εδώ που είμαι δεν έχω και πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εσείς στην Ελλάδα έχετε πρόβλημα. Ναι, η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να δημιουργήσει μεταλλάξεις. Όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα, με άλλα λόγια, ποτέ χωρίς αντιλιακό, ποτέ για πολλή ώρα. Βάζετε αντιλιακό, η συμβουλή μου, ακόμα και όταν βγαίνετε μία βόλτα για καφέ με τους φίλους σας στην παραλία ή για βόλτα στην αγορά. Βάζετε αντιλιακό. Βάζετε αντιλιακό στο πρόσωπο και σε ό,τι εκτίθεται στον ήλιο, ακόμα και για τις καθημερινές σας
ανάγκες. Μην λέτε θα πεταχτώ μέχρι το σούπερ μάρκετ, δεν χρειάζεται. Θα είστε 10 λεπτά στον ήλιο. Βάλτε αντιλιακό. Ένας άνθρωπος υπέστη δηλητηρία με τι τεστ βρίσκουν το μικρόβιο. Δεν είναι το αντικείμενό μου η μικροβιολογία. Αλλά υπάρχουν και τεστ αίματος και καλλιέργειες μπορούν να κάνουν στα κόπρανα, στα ούρα. Βρίσκεται το μικρόβιο. Και τώρα πια και μέσω του DNA, αφού έχουμε καταφέρει να ξέρουμε τα DNA των μικροβίων σε γενικές γραμμές, βρίσκονται με τα PCR κτλ. Αλλά μην πάω σε αντικείμενο που δεν γνωρίζω καλά. Ναι, από τεχνολογία τροφίμων μπορείτε να ασχοληθείτε με αυτό το κλάδο. Αλλά πάλι να ξέρετε ότι η τοξικολογία είναι βιολογία στην ουσία και πρέπει να είστε έτοιμοι να κουραστείτε και να διαβάσετε βιολογία. Αλλά ναι, γίνεται. Θέλω να πιστεύω ότι εγώ είμαι τοξικολόγος, άρα γίνεται. Αλλά θέλει καλή γνώση βιολογίας. Για διάφορα τρόφιμα υπάρχουν διαφορετικά ανώτατα επίπεδα π.χ. σε τοξίνες, όσο το εξηγούσατε. Αυτό δεν το κατάλαβα λίγο. Για διάφορα τρόφιμα υπάρχουν διαφορετικά ανώτατα επίπεδα. Τα επίπεδα που έχουμε στα τρόφιμα που λέμε ότι επιτρέπεται τόσο να φας από το συγκεκριμένο τρόφιμο, έχει να κάνει με την τοξικότητα της ουσίας η οποία το προκαλεί. Αν ένα τρόφιμο έχει άλλη χημική ουσία που προκαλεί το πρόβλημα από ένα άλλο τρόφιμο, είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, π.χ. άλλη ουσία είναι η επικίνδυνη στα μπισκότα που θα καταναλώσω και άλλη στα μακαρόνια που θα καταναλώσω. Θα τα πούμε στα παραδείγματα. Θα απαντήσω ακόμα καλύτερα με τα παραδείγματα σε αυτήν την ερώτηση. Από το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, πώς μπορεί κανείς να ασχοληθεί με την τοξικολογία? Δεν γνωρίζω, να πω την αλήθεια. Δεν γνωρίζω. Αλλά μπορείς να ρωτήσεις κάποιον καθηγητή από την Επιστήμη των Υλικών. Ακούμε τόσο πολλά αρνητικά εκεί έξω που φοβάσαι να πας να αγοράσεις ένα τρόφιμο. Όλα σου φαίνονται μολυσμένα και ίδια. Όχι, δεν είναι ο σκοπός της παρουσίασής μου αυτός, τουλάχιστον. Ελπίζω να μην βγει και το συμπέρασμα από την παρουσίασή μου. Εγώ θα έλεγα ότι η παρουσίασή μου θα την πάρε, να την πάρετε στο τέλος, αν κάποιο μήνυμα να κρατήσετε, είναι ότι παν μέτρον άριστο. Γιατί πάλι η δόση κάνει το δηλητήριο. Προσέχετε δηλαδή να μην κάνετε ακρότητες, να μην παίρνετε κάθε μέρα ένα μπέργκερ, να μην παίρνετε κάθε μέρα το τάδε αναψυκτικό. Προσέχετε να έχετε μέτρο σε ό,τι καταναλώνετε. Δεν θα έλεγα δηλαδή ότι πρέπει να μας πιάσει αυτός ο τρόμος για όλα. Όχι, όχι. Άλλα επίπεδα στην Ευρωπαϊκή. Ναι, αυτό έχει να κάνει με τους κανονισμούς, παιδιά. Ο κανονισμός των φυτοφαρμάκων, π.χ. στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ δεν έχει καμία σχέση. Είμαστε πολύ πιο αυστηροί. Πάντα να το ξέρετε αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πιο αυστηρή. Πάρα πολύ πιο αυστηρή. Υπάρχουν φιλοσοφικά και ιστορικά, μπορεί να εξηγηθεί το γιατί, αλλά δεν είναι της ώρας. Αλλά γενικά είμαστε πολύ πιο αυστηροί. Αν 10 μιλιγκράμμα επιτρέπονται στην Αμερική, 8 θα επιτρέπονται στην Ευρώπη. Το βλέπετε και τώρα με τα εμβόλια. Η Αμερική πιο γρήγορα από εμάς έδωσε το OK για τα περισσότερα εμβόλια. Εμείς το καθυστερήσαμε περισσότερο. Δεν ήταν γιατί ήθελα να καθυστερήσουν, γιατί οι νομοθεσίες μας είναι τέτοιες που θέλουμε να είμαστε σίγουροι όταν δώσουμε το OK, πολύ περισσότερο από ό,τι σε άλλες υπήρους. Το λέω αυτό γιατί το ζω από μέσα. Δεν κάνω ούτε διαφήμιση ούτε τίποτα. Μπορείτε να μιλήσετε και με τους αντίστοιχους τοξικολόγους της Αμερικής, θα σας πούνε ακριβώς το ίδιο. Ότι η νομοθεσία που διέπει το Regulatory Toxicology της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ πιο αυστηρό. Γι' αυτό το λόγο συμβαίνει αυτό. Η τοξικολογία έχει να κάνει με συνδυασμό τοξικών ουσιών ή μελετά τις ουσίες πάντα μεμονωμένα. Και τα δύο. Ο συνδυασμός τοξικών ουσιών, τα mixtures, οι μίξεις, είναι ένα ακόμα κομμάτι της τοξικολογίας. Είναι διαφορετικό. Μην ξεχνάτε ότι βότανα. Παίρνω ένα βότανο, το οποίο μπορεί να μου κάνει ένα καλό, να μου ρίξει την πίεση. Αυτό το βότανο έχει 10 ουσίες, οι οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και το αποτέλεσμα είναι να μου ρίξουν την πίεση. Αν αυτές τις ουσίες τις πάρω μόνες, μπορεί να πεθάνω. Έτσι απλά. Οι συνέργειες που υπάρχουν μεταξύ των ουσιών είναι πολύ σημαντικές. Και γι' αυτό το λόγο πια θέλουμε να μελετούμε και τις μίξεις. Θέλουμε να μελετούμε ένα φυτοφάρμακο σαν τελικό προϊόν, το Roundup, σαν τελικό προϊόν, αλλά θέλουμε να μελετήσουμε και τη γλουφοσάτη, την ουσία του Roundup.
Είναι ενδιαφέρουσα η τοξικολογία, όπως καταλάβατε, και δεν υπάρχει βεβαιότητα για τίποτα. Για έναν απόφυτο γεωπονίας με κατεύθυνση στη τεχνολογία τροφίμων, θα προτείνατε μεταπτυχιακό στην τοξικολογία τροφίμων? Ναι, εννοείται. Αν σας ενδιαφέρει, πρώτα απ' όλα καταλάβατε πια μετά από αυτή την παρουσίαση ότι δεν μιλάμε για τοξικολογία τροφίμων, μιλάμε για τοξικολογία τελεία. Έχει εφαρμογή στα τρόφιμα, έχει εφαρμογή στα φυτοφάρμακα, έχει παντού. Αλλά είναι τοξικολογία, είναι μία η επιστήμη. Και ναι, θα το πρότεινα, εννοείται, ανεπιφύλακτα. Πώς διατηρείτε την υγεία σας και το δέρμα σας? Ο καθένας ελπίζω να βρίσκει τον τρόπο. Σας είπα, προσοχή και διαβάζετε καλά τις οδηγίες χρήσης σε οτιδήποτε έρχεται σε επαφή με το δέρμα σας, σε οτιδήποτε εισπνέετε, σε οτιδήποτε καταναλώνετε. Ο ήλιος μπορεί να προκαλέσει τις μεταλλάξεις στο DNA που είπαμε. Δηλαδή, το φάσμα αυτού του φωτός που έρχεται από τον ήλιο αλληλεπιδρά με το DNA μας. Είναι όπως όταν πηγαίνετε για μία ακτίνα. Αν είστε γυναίκες και είστε έγκυες, θα σας πει ο ακτινολόγος, όχι, απαγορεύεται. Για ποιο λόγο? Για αυτό το λόγο. Η ακτίνα αλληλεπιδρά με το DNA και μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα. Σε ποιο πανεπιστήμιο? Δεν είμαι ακαδημαϊκός. Εγώ δουλεύω στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων. Είμαι αυτή τη στιγμή υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Βιοχημίας στη Λάρισα, αλλά σαν υποψήφιος διδάκτορας μόνο. Δεν ανήκω στο δυναμικό κανένας πανεπιστήμιο. Είμαι τοξικολόγος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Το προϋπόθεση για τους βίγκαν είναι κατανάλωση συμπληρωμάτων. Άρα η βίγκαν διατροφή είναι τοξική? Είναι βαριά κουβέντα να πω ότι είναι τοξική. Όχι. Αν ένας βίγκαν ακολουθεί τις συμβουλές του γιατρού του και παρακολουθεί και την υγεία του, όχι. Αλλά αυτά είναι και... Γι' αυτό δεν θέλω πολύ να μπω σε αυτή την κουβέντα, γιατί έχει να κάνει και με τον τρόπο ζωής, με τα πιστεύω του κάθε ανθρώπου, τα οποία είναι απόλυτα σεβαστά, συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε. Οπότε... Εγώ το μόνο που μπορώ να δώσω σαν συμβουλή είναι, αν θέλετε να ακολουθήσετε τη βίγκαν διατροφή, πάντα σε συνεργασία με τον γιατρό σας. Από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντων, πώς μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με την τοξικολογία? Όπως σας είπα, υπάρχει η οικοτοξικολογία, η τοξικολογία στο περιβάλλον. Θα εξηγήσω στα παραδείγματα γι' αυτό και θα δείτε. Είναι η απάντηση που θα δοθεί. Το υλικό και η παρουσίαση θα ανέβει κάπου, δεν γνωρίζω, θα απαντήσει η κυρία Ρίζου. Ναι, θα ανέβει, παιδιά. Και θα ήθελα να παρακλήσω κύριο Γεωργιάδη, επειδή οι ερωτήσεις όσο περνάει η ώρα όλο και πολλαπλασιάζονται και κάποια θέματα έχουν μάθημα σε λίγο, θα σας παρακαλούσα να παρουσιάσετε και το δεύτερο κομμάτι. Ωραία. Μην αποχωρήσουν τις στοχές μας. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε για μένα στο πιο ενδιαφέρον τότε κομμάτι, παραδείγματα από κινδύνους που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Θα είναι μόνο ένα slide με πολλές φωτογραφίες και κάθε φωτογραφία θα σταματάμε και θα σας εξηγώ τον κίνδυνο. Αργεί λίγο γιατί είναι πολύ φορτωμένο, ήταν οι φωτογραφίες μου αρκετές, οπότε προκαταβολικά συγγνώμη. Έχουμε πρόβλημα όντως. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ζαχαριάς μπορεί να βοηθήσει. Ωραία. Λοιπόν, ναι, βλέπω ότι κάτι γίνεται. Βλέπετε, τι βλέπουμε εδώ πέρα? Εδώ πέρα βλέπουμε μία οδοντόκρεμα. Η οδοντόκρεμα, όπως βλέπετε, έχει μέσα κάποια μπλε μικρούς κόκκους. Αυτοί οι κόκκοι είναι τα μικροπλαστικά. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι πλαστικά καθημερινής χρήσης, τα οποία έχουν κοπεί σε πάρα πολύ μικρά κομμάτια και μπήκανε μέσα στην οδοντόκρεμα για λόγους marketing ή για άλλους λόγους που δεν γνωρίζω. Τα πλαστικά που πετάμε στην παραλία με τον καιρό θα διαβρωθούν και θα γίνουν μικροπλαστικά. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα σήμερα με τα μικροπλαστικά. Τα μικροπλαστικά θα τα καταναλώσει γιατί θα τα δει σαν τροφή από ψηλά ένα πουλί και θα πεθάνει, ή θα τα πάρει σιγά σιγά μέσα του ένα ψάρι και θα έχει π.χ. όταν το πιάσει ο ψαράς ένα γραμμάριο αυτών των μικροπλαστικών με αποτέλεσμα να το καταναλώσουμε εμείς. Τα πάντα είναι μία αλυσίδα. Άρα όλα τα πλαστικά που δεν ανακυκλώνουμε και βρίσκονται
στην επιφάνεια της γης, θα τα καταναλώσουμε σε κάποια άλλη στιγμή. Τι μπορεί να δημιουργηθεί καταναλώνοντας πλαστικό? Χιλιάδες προβλήματα. Καρκίνη, νεφρά, πάρα πολλά. Είναι πράγματα τα οποία έχουμε σήμερα από τη μη ανακύκλωση των πλαστικών. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους και εδώ μπλέκονται και οι οικοτοξικολόγοι που ρωτήσατε πριν, οι οποίοι ερευνούν το ποιο είναι η διαδρομή μιας ουσίας στο περιβάλλον. Όπως σας είπα, θα είναι στην παραλία, από την παραλία θα το πάρει το κύμα, θα μπει στον οργανισμό του ψαριού κτλ. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την οικοτοξικολογία. Το δεύτερο που βλέπετε πάνω αριστερά είναι ένα τατουάζ. Τι γίνεται με τα τατουάζ? Περνάμε μελάνι στο δεύτερο στρώμα του δέρματός μας. Με το πώς γίνεται αυτό, σπάζοντας την χρωστική ουσία σε πολλά μικρά κομμάτια για να περάσει το δέρμα και να μείνει ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο στρώμα για πάντα. Με τη διάρκεια των ετών, αυτή η ουσία ξεβάφει. Τι σημαίνει ξεβάφει το τατουάζ? Περνάει μέσα στον οργανισμό μας. Κάποιες από αυτές τις ουσίες ήταν τοξικές και δημιουργούνται προβλήματα υγείας. Παλεύει αυτή τη στιγμή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων να καταλάβει ποιες είναι αυτές οι ουσίες που προκαλούν τοξικότητα και να τις αποβάλει από την νομοθεσία. Να μην επιτρέπεται να γίνονται τα τατουάζ με αυτές τις χρωστικές. Προσοχή στα τατουάζ που κάνουμε. Δεν λέω να μην κάνουμε τατουάζ. Προσοχή όμως στα τατουάζ που κάνουμε και πάντα έλεγχο με τον καλλιτέχνη που τα κάνει, από πού έχει πάρει τη χρωστική και κατά πόσο έχει ελεγχθεί η ουσία και έχει επιτραπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τρίτη φωτογραφία που βλέπετε είναι μία απόδειξη. Γιατί την έχω? Γιατί οι αποδείξεις θερμικού χαρτιού, όλες δηλαδή οι αποδείξεις σήμερα, έχουν μέσα μία ουσία, την βυσφενόλη. Η βυσφενόλη είναι ενδοκρινολογικός διαταράκτης. Η βυσφενόλη μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο ενδοκρινολογικό μας σύστημα και να οδηγηθούμε σε καρκίνους, σε θυροειδή, σε προβλήματα αναπαραγωγής. Έχουμε φροντίσει όμως πια να το βρούμε το πρόβλημα και αυτή τη στιγμή τα περισσότερες από τις βυσφενόλες έχουν απαγορευτεί. Αυτές που επιτρέπονται πια είναι μόνο σε αυτή την κατηγορία προϊόντος, από ό,τι γνωρίζω, και σε πολύ μικρή ποσότητα. Πάλι πάω στο δώσει, κάνει το δηλητήριο. Οπότε, αν δουλεύετε σαν ταμείες σε ένα σούπερ μάρκετ, εγώ συνιστώ να φοράτε γάντια. Να μην έχετε δηλαδή την επαφή με το δέρμα σας, όπως την έχει ένας ταμείας που είναι εκτεθειμένος πολύ σε αυτό. Εσείς τώρα, εμείς σαν καταναλωτές, μην ανησυχείτε, μην σταματήστε να πιάνετε τις αποδείξεις προς Θεού. Πώς ξεκίνησε αυτό, ενδιαφέρον? Ξεκίνησε από κάποιες γυναίκες που παρουσίασαν προβλήματα γονιμότητας μετά από επίσκεψη σε οδοντίατρο. Γιατί τα σφραγίσματα που έκαναν, το υλικό σφράγισης περιείχε βυσφενόλη. Και η βυσφενόλη δημιούργησε προβλήματα γονιμότητας στις γυναίκες. Και έτσι κατάλαβαν το πρόβλημα. Άλλο τεράστιο θέμα. Τι είναι αυτό που βλέπετε? Αυτό που βλέπετε είναι γήπεδο 5x5, πλαστικό ταρτάν. Σε αυτά τα γήπεδα, για να απορροφούν κραδασμούς στους αθλούμενους, βάζουν ελαστικά κομμένα, αυτά τα μαύρα πριονίδια του πλαστικού που βλέπετε, όσοι σίγουρα έχετε παίξει, έχετε έρθει σε επαφή με το συγκεκριμένο. Αυτά είναι ελαστικά αυτοκινήτων, τα οποία είναι κομμένα, παλιά χρησιμοποιημένα, για να απορροφούν τους κραδασμούς. Αυτά λοιπόν έχουν μέσα πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες. Οι πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι καρκινογόνες ουσίες. Τέλος, το ξέρουμε και θα έχουμε και άλλο παράδειγμα γι' αυτό. Προσοχή, αν πηγαίνετε στα 5, μην σταματήσετε να πηγαίνετε. Δεν σημαίνει ότι θα πάθετε καρκίνο αν παίζετε 5x5, έτσι, δεν λέω αυτό. Απλά προσοχή, καλό πλύσιμο μετά. Αν έχετε κάποια πληγή και χτυπήσετε, πολύ καλό πλύσιμο την πληγή. Απλά πράγματα προφύλαξης. Μην αρχίσετε μετά την παρουσίαση να τρελαίνεστε και να σταματήσετε τα πάντα. Απλά προφυλάξτε τον εαυτό σας. Δεν θα πάθετε καρκίνο αν παίξετε 5x5 100 χρόνια. Αλλά
Προσοχή, είστε εκτεθειμένοι σε ένα κίνδυνο. Αυτό που είδαμε με τον Καρχαρία δεν σημαίνει ότι θα πάθετε κάτι από τον Καρχαρία, αλλά μειώστε τον κίνδυνο με τις απλές κινήσεις που σας εξήγησα. Άλλο ενδιαφέρον. Εδώ βλέπουμε ένα κυνηγό. Τι σημαίνει και τι μπορεί να είναι αυτό που μπορεί να πάθουμε από αυτό. Λοιπόν, ο κυνηγός αυτός αυτή τη στιγμή πυροβολεί. Πυροβολεί με μία σφαίρα. Η σφαίρα που έχουν οι κυνηγοί χρόνια που είχαν ήταν σφαίρα με μόλυβδο. Ο μόλυβδος, η σφαίρα μπαίνει μέσα στο πουλί. Μπαίνουν ίχνη σφαίρα στο πουλί, κάποια άλλα ίχνη από τη σφαίρα πέφτουν κάτω στη θάλασσα, μαζεύεται με τον καιρό ο μόλυβδος και οδηγούμαστε να τον καταναλώσουμε εμείς είτε μέσα από το θύραμα, είτε από το ψάρι, είτε από τα ύδατα τα οποία διαβρέχουν και έρχονται λόγω του υδροφόρου ορίζοντα στις καλλιέργειές μας. Ο μόλυβδος προκαλεί προβλήματα τερατογενέσεων και νοητικής υστέρησης. Ακόμα περισσότερο θα σας εξηγήσω με αυτό το παράδειγμα. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε αμόλυβδη βενζίνη. Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί τη λέμε αμόλυβδη? Τη λέμε αμόλυβδη γιατί τη δεκαετία του 70 η βενζίνη των αμαξιών είχε μόλυβδο. Και συνειδητοποίησαν ότι υπήρχαν περιστατικά γεννήσεων με νοητική υστέρηση, πάρα πολλά στην Αμερική. Οι επιδημιολόγοι έκαναν τη συσχέτιση ότι είχε να κάνει με την εισπνοή βενζίνης. Ποιο ήταν το υλικό που ήταν υπεύθυνο γι' αυτό? Ήταν ο μόλυβδος. Ο μόλυβδος στα αγγλικά λέγεται lead. Οπότε βγήκανε τότε οι νομοθεσίες οι οποίες απαγόρεψαν το μόλυβδο στη βενζίνη. Και για να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι αγοράζει βενζίνη όχι τοξική, το τόνιζαν unleaded, χωρίς μόλυβδο. Και έμεινε η βενζίνη να λέγεται αμόλυβδη. Στην ουσία αυτή είναι η ιστορία πίσω από αυτό. Τα τρόφιμα στα κάρβουνα. Εδώ τι γίνεται? Εδώ έχουμε το λίπος το οποίο ζεσταίνεται, το οποίο πέφτει στο κάρβουνο. Η ατελή καύση του άνθρακα δεν είναι του κάρβουνου. Το κάρβουνο δεν έχει φλόγα, άρα τι έχει? Ατελή καύση. Μαζί με το προϊόντα του λίπους μας δημιουργούν νητροζαμίνες και πολυαρωματικούς υδρογονάτρακες, οι οποίοι ξανά ανεβαίνουν με τον καπνό και ακουμπάνε το κρέας. Άρα εμείς καταναλώνουμε πολυαρωματικούς υδρογονάτρακες που είναι καρκινογόνοι, τελεία, δεν υπάρχει. Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα. Προσοχή. Εδώ ναι, δικιά μου συμβουλή, όχι σε barbecue το οποίο γίνεται με κάρβουνο και το οποίο έρχεται σε επαφή το κάρβουνο με το κρέας. Αυτό, ναι, είναι από τις συμβουλές που μπορώ να σας δώσω άφοβα. Λοιπόν, ένα τηγάνι εδώ με ένα αυγό. Τι είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι στο τηγάνι. Τα αντικολλητικά τηγάνια για χρόνια είχαν μία ουσία η οποία προκαλούσε πάρα πολλά προβλήματα και καρκίνο. Στη χρόνια χρήση και στην μεγάλη θερμοκρασία που υπόκεινται αυτά τα τηγάνια συνέχεια όσο τα χρησιμοποιούμε, ερχόταν σε επαφή το τρόφιμο, γινόταν μετανάστευση αυτών των ουσιών στο τρόφιμο που καταναλώναμε και δημιουργούνται πολλά προβλήματα υγείας. Άρα προσοχή με τα αντικολλητικά τηγάνια, να είστε σίγουροι ότι έχουν εισαχθεί μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι έχουν ελεγχθεί. Εδώ να πω ότι υπάρχει και μία ταινία για αυτό το σκάνδαλο. Πρόσφατα, αν βλέπετε ταινίες, λέγεται Dark Waters, σκοτεινά νερά. Δείτε τι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και έχει να κάνει με αυτό το σκάνδαλο με τα αντικολλητικά τηγάνια. Προσοχή λοιπόν με τα αντικολλητικά τηγάνια, προσοχή στις θερμοκρασίες που χρησιμοποιείτε, μην τα ξύνετε. Μην τα ξύνετε με το κουτάλι, μην τα ξύνετε με το πιρούνι. Είναι επικίνδυνα. Μπισκότα. Όπου μπισκότα, βάλτε τηγανιτές πατάτες επίσης. Τι γίνεται εδώ? Εδώ οι ουσίες που χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε τον μπισκότο είναι πάρα πολύ καλές, αλλά στη διάρκεια για να τις φτιάξουμε ανεβάζουμε τη θερμοκρασία πάρα πολύ, με αποτέλεσμα
να έχουμε τις αντιδράσεις Maillard που γίνονται από πρωτεΐνες και ζάχαρα και τη δημιουργία ακριλαμιδίου. Το ακριλαμίδιο λοιπόν είναι μια ουσία η οποία είναι τοξική. Οπότε αν τηγανίζετε πατάτες και αν κάνετε μπισκότα, προσοχή να μην ανεβάζετε πολύ τη θερμοκρασία, να μην καρβουνιάζει με λίγα λόγια το προϊόν σας. Γιατί σημαίνει ότι έχετε πολύ ακριλαμίδιο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Πάμε τώρα και στα θετικά. Μην λέτε ότι όλα είναι σκοτεινά και μαύρα. Ασπαρτάμι. Τι έχετε ακούσει και τι δεν έχετε ακούσει για την ασπαρτάμι. Προκαλεί το ένα, προκαλεί το άλλο. Υπάρχουν χιλιάδες πια έρευνες. Υπάρχει το οπίνιον από την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια Τροφίμων. Μπορούμε άφοβα να καταναλώνουμε ασπαρτάμι στις δόσεις που γράφει πάντα οι οδηγίες χρήσης, έτσι. Ένα προϊόν αναψυκτικό light, το οποίο για χρόνια λέγαμε μη γιατί έχει ασπαρτάμι. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τροφίμων είπε ότι για να πάθεις κάτι από την ασπαρτάμι που έχει ένα αναψυκτικό light, πρέπει να καταναλώνεις γύρω στα 24 τενεκεδάκια για 20 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η δόση κάνει το δηλητήριο, ξαναπηγαίνω εκεί και εδώ η δόση είναι μεγάλη. Δηλαδή δεν θα φοβόμουν τόσο πολύ. Όπως επίσης και με τον καφέ, την καφεΐνη και τα λοιπά, οι καταναλώσεις που κάνουμε σαν Ευρωπαίοι δεν προκαλούν τοξικότητα, νευροτοξικότητα, όπως κυκλοφορούν οι φήμες τελευταία. Αυτά είναι κάποια από τα παραδείγματα της καθημερινότητάς μας, όπου οι τοξικολόγοι βοήθησαν στο να βγουν αποφάσεις, στο να ξέρουμε τι γίνεται και πώς να κινηθούμε. Έχω ένα παράδειγμα το οποίο δεν θέλω να πάω, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά είναι, απλά θέλω να σας πω σε αυτό, ότι, γιατί είναι και το αντικείμενό σας. Τα φυτοφάρμακα ειδικά έχουν πολύ αυστηρή νομοθεσία, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, γιατί από μόνα τους είναι ουσίες οι οποίες φτιάχνονται για να σκοτώσουν κάτι, για να σκοτώσουν οργανισμούς. Άρα εκ προημίου, εξ ορισμού, είναι ουσίες τοξικές. Γι' αυτό και υπάρχει πολύ αυστηρός κανονισμός και να είστε σίγουροι ότι οι εταιρείες οι οποίες βγάζουν αυτό το φάρμακο έχουν κάνει απίστευτα πολλά τεστ, τα οποία έχουν περάσει από επιτροπές έρευνας για να μπορέσουν να πάρουν το πράσινο φως και να διοχετευθούν. Ποιος είναι ο κίνδυνος όμως? Ο κίνδυνος είναι ότι μπορεί οι οδηγίες να λένε βάλτε, αραιώστε το φυτοφάρμακο σε ένα λίτρο νερό, 5 μιλιγκράμ, και ο αγρότης να αραιώσει 10 μιλιγκράμ. Θέλω να πω, το θέλω σαν παράδειγμα, δεν κατηγορώ αλίμονο, απλά το δίνω σαν παράδειγμα ότι για όλα πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες χρήσης. Δεν φταίει το φυτοφάρμακο αν δημιουργηθεί ένα πρόβλημα επειδή είναι το φυτοφάρμακο. Φταίει ίσως, γιατί χρησιμοποιήθηκε διπλάσια ποσότητα. Και επίσης, τελειώνοντας την παρουσίασή μου, να σας πω ότι αυτά που σας λέω σήμερα, μπορεί σε ένα χρόνο να ακούσετε τα ακριβώς αντίθετα. Μην πείτε ότι είμαι λάθος. Αυτό που θέλω να σας δώσω να καταλάβετε είναι ότι αυτή είναι η επιστήμη. Όλες αυτά τα παραδείγματα που σας έδωσα πριν 5 χρόνια, μπορεί να μην τα γνωρίζαμε. Μπορεί να λέγαμε ναι στο μόλυβδο, τεχνολογικά είναι πολύ καλό για τη βενζίνη, ας χρησιμοποιήσουμε. Θέλω να πω ότι η τοξικολογία είναι η επιστήμη η οποία αναπτύσσεται. Η τοξικολογία είναι η επιστήμη η οποία κάθε μέρα βλέπουμε, γνωρίζουμε, μαθαίνουμε και αλλάζουμε άποψη. Δεν είναι καθόλου κακό να αλλάξει άποψη. Άρα πράγματα που σήμερα είναι επικίνδυνα μπορεί να μην είναι επικίνδυνα αύριο και το αντίθετο. Πράγματα που δεν είναι επικίνδυνα να είναι επικίνδυνα αύριο, γιατί θα μάθουμε κάποια άλλη μέθοδο, κάποιο άλλο τεστ που θα κάνουμε κτλ. Αυτά από την μεριά μου. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Κυρία Ριζού. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ. Μας διαφωτίσατε. Όσο περνάει η ώρα, πολλαπλασιάζονται οι ερωτήσεις. Τα παιδιά ρωτάνε απίστευτα πράγματα. Θέλετε να διαλέξετε κάποιες και να απαντήσω? Δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι θέλετε εσείς. Κάντε την... Ναι. Απλά να πω στα παιδιά ότι για την βεβαίωση παρακολούθησης αυτόματα, εδώ που είμαστε στο Q&A, στο πεδίο Published υπάρχει το link, ο σύνδεσμος, όπου θα μπορέσετε να βάλετε τα στοιχεία σας και να πάρετε την βεβαίωση παρακολούθησης. Για να δούμε λιγάκι από πίσω από το Σταυρό, τι ρωτάνε στην πλειοψηφία οι συμμετέχοντες. Ο τελευταίος ρωτάει, μπορούμε να έχουμε το mail σας, παιδιά, προσωπικό
Εννοείται. Θα το δώσω στην κυρία Ρίζου και μπορείτε να το έχετε, εννοείται. Θα σας δώσω το προσωπικό μου. Λοιπόν, κάποιος λέει πρέπει να γίνεται και ψυχολόγος μας. Μας κάνετε καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά είναι αρκετό αυτό. Κάποιος γράφει ότι παλιά τα δόντια τα γέμιζαν με μόλυβδο. Που μιλούσατε για το μόλυβδο. Πάρα πολλές. Ναι, ο μόλυβδος είχε πάρα πολλές πρακτικές εφαρμογές. Εδώ ρωτάει ένας συμμετέχων. Σε ποιο βαθμό έχουν επηρεάσει οι τοξικές ουσίες την έκρηξη των αυτοάνωσων παθήσεων? Είναι δύσκολο να το πούμε, γιατί γενικά να ξέρετε ότι η επιδημιολογική μελέτη είναι ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει. Για ποιο λόγο? Γιατί με την επιδημιολογική μελέτη δεν μπορείς εύκολα να βρεις συσχέτιση του αποτελέσματος με την έναρξη, με την αιτία. Δηλαδή, ακούτε τώρα ότι το εμβόλιο της τάδε εταιρείας προκαλεί θρόμβωση. Και βγαίνουν οι επιστήμονες και λένε όχι, δεν προκαλεί θρόμβωση. Μα αφού έχουμε περιστατικά θρόμβωσης, λένε οι άλλοι. Και όμως, αυτό που θέλουμε εμείς σαν επιστήμονες είναι να δούμε το γιατί, επειδή πήρα εγώ το εμβόλιο, οδήγησε στη θρόμβωση. Όχι να δούμε, π.χ. έκανα το εμβόλιο και βγήκα έξω από το ιατρικό κέντρο και έπαθα τροχαίο ατύχημα. Δεν σκοτώθηκα από το εμβόλιο, από το τροχαίο ατύχημα σκοτώθηκα. Θέλω να πω, πάντα πρέπει να ξέρουμε την αιτία. Γι' αυτό το λόγο και δεν μπορώ να απαντήσω τόσο εύκολα σε αυτό. Οι επιδημιολογικές μελέτες δεν μπορούν να κοιτάξουν την αιτία. Να κοιτάξουν το μονοπάτι που οδήγησε στο να γίνει το κακό. Άρα δεν μπορώ να το πω. Εικάζω όμως ότι ναι, παίζουν ρόλο και οι τοξικές ουσίες και μην ξεχνάτε ότι εμείς σαν οργανισμοί μπορούμε να παράξουμε τοξίνες, μπορούμε να στρεσαριστούμε και το ορμονικό μας σύστημα να βγάλει ορμόνες οι οποίες θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Θέλω να πω ότι η ψυχολογία μας παίζει ρόλο, παίζουν τεράστια πράγματα ρόλο στα αυτοάνωσα, είναι τόσο καινούργια επιστήμη και δύσκολη που φοβάμαι καν να την ακουμπήσω, δεν είναι καθόλου το αντικείμενό μου, είναι τρομερά δύσκολη επιστήμη. Ρωτάει ένας άλλος, η χρήση κάποιων απορρυπαντικών ρούχων κάποιες φορές προκαλούν δερματικές αλλεργίες και ερεθισμούς. Ποια θα λέγατε είναι τα συστατικά που προκαλούν τέτοιες αντιδράσεις? Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά συστατικά τα οποία χρησιμοποιούνται στα ρούχα και τα οποία προκαλούν προβλήματα και υπάρχει μεγάλη μελέτη αυτή τη στιγμή και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων. Αν μπείτε στο site του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων θα το δείτε. Π.χ. υπάρχουν απορρυπαντικά τα οποία διαφημίζουν ότι διατηρούν τη λευκότητα. Στην ουσία τι κάνουν? Έχουν μέσα συστατικά τα οποία ακουμπάνε το ύφασμα και δίνουν λάμψη. Άρα ένα λευκό το οποίο έχει αρχίσει να γαριάζει, ακουμπώντας αυτή η ουσία επάνω, δίνει λάμψη και το βλέπεις άσπρο, ακόμα πιο άσπρο. Αυτές οι ουσίες δεν ξέρουμε όμως σε χρόνια έκθεση σε αυτό το περιπαντικό τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσουν. Πάντως γίνονται έρευνες, συνέχεια ζητάμε από τις εταιρείες καινούργια δεδομένα κτλ. Ναι, υπάρχουν πάντως πολλά μεγάλη αλλεργιογονικότητα σε αυτές τις ουσίες και επίσης σε πολλά προϊόντα στις πολυθρόνες μας ή σε οτιδήποτε σε τρώει σε ρούχα για να έρθουν από ένα, να κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι τις ψεκάζουμε με συγκεκριμένα βιοκτώνα για να μην έχουμε σκόρο και τέτοια και αυτά είναι πράγματα που πρέπει να έχουμε πάντα στα υπόψη μας. Λοιπόν, η Ανδρονίκη ρωτάει η ακτινοβολία ως μέθοδο συντήρησης τροφίμων μπορεί να προκαλέσει σε κάποιο τρόφιμο νέες χημικές ουσίες που να είναι τοξικές? Τι γνώμη έχετε για αυτή τη μέθοδο? Δεν έχω γνώμη, δεν το γνωρίζω πολύ καλά το συγκεκριμένο. Αν δηλαδή η ακτινοβολία των τροφίμων με σκοπό τι να ακτινοβολήσει το τρόφιμο, γιατί, για ποιο λόγο, για την παστερίωσή του κτλ. Ως μέθοδος συντήρησης, το λέει. Ως μέθοδος συντήρησης, ναι, τροφίμων. Θέλω να πιστεύω ότι το μήκος κύματος που χρησιμοποιείται σε αυτές τις ακτινοβολίες είναι ασφαλές. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι μήκος κύματος το οποίο θα δημιουργήσει πρόβλημα. Οπότε, ναι, γιατί όλες αυτές οι μέθοδοι, μην ξεχνάτε, έχουν τα πιστοποιητικά τους. Δεν μπορεί μία μέθοδος να... Δηλαδή, ακόμα και τα μήκη κύματος που χρησιμοποιούν. Οπότε, θα το θεωρούσα λίγο δύσκολο. Αν και δεν είναι πάλι, δεν είναι το αντικείμενό μου.
Επίσης, ρωτάνε για τα βιολογικά προϊόντα. Ναι. Η ερώτηση είναι, τα βιολογικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν πιο ασφαλή από τα συμβατικά όσον αφορά τις τοξικές ουσίες ή όχι? Εδώ θα πω την προσωπική μου άποψη σαν τοξικολόγος. Θα έλεγα πως όχι. Γιατί πάλι θα σας εξηγήσω. Τα φυτοφάρμακα που θα χρησιμοποιήσουμε, ό,τι χρησιμοποιήσουμε, στις ποσότητες που πρέπει, δεν θα πάθουμε κάτι. Τώρα, ένα μη βιολογικό προϊόν που ο αγρότης θα βάλει δεκαπλάσιο φυτοφάρμακο, θα το μαζέψει πολύ νωρίτερα από ό,τι λένε οι οδηγίες χρήσης και θα το πουλήσει στη λαϊκή αγορά και θα το αγοράσω, σε σχέση με ένα βιολογικό προϊόν το οποίο απλά έριξε κοπριά ο αγρότης, δεν το συζητάμε ότι το βιολογικό προϊόν είναι πολύ πιο ασφαλές. Αλλά εγώ θα πάρω τον κανόνα, θα πάω με τον κανόνα ότι όλα αυτά έχουν τηρηθεί, έτσι. Και εκεί θα σας πω ότι όχι, και να μην ξεχνάτε ότι και τα βιολογικά προϊόντα έχουν φυτοφάρμακα. Το θέμα είναι τι φυτοφάρμακα έχουν, θα μου πει κάποιος. Σωστό. Αλλά από άποψη δηλαδή θρεπτική και πόσο καλό κάνει στον οργανισμό, δεν ξέρω, ίσως τα βιολογικά να κάνουν περισσότερο καλό, δεν το γνωρίζω. Αλλά για το θέμα ασφάλεια, για το θέμα δηλαδή κατά πόσο θα πάθεις κάτι από το μη βιολογικό, νομίζω ότι είναι το ίδιο. Επίσης υπάρχουν δύο ερωτήσεις που νομίζω ότι πιο πολύ ένας γιατρός θα το απαντούσε. Ποια τοξική ουσία μπορεί να προκαλέσει θηροειδή στον οργανισμό? Θηροειδή θα μπει στην κατηγορία ενδοκρινολογικών διαταρακτών. Ενδοκρινολογικοί διαταράκτες είναι ουσίες, όπως σας εξήγησα, η βισφενόλη. Η βισφενόλη είναι ένας ενδοκρινολογικός διαταράκτης, δηλαδή πηγαίνει και διαταράσει το ενδοκρινολογικό μας σύστημα, το οποίο εκρίνει τις αντίστοιχες τρεις ορμόνες, TAF, SH, οι οποίες έχουν να κάνουν με τον θηροειδή κτλ. Μην πάμε εκεί. Αλλά αυτές οι ουσίες είναι η βισφενόλη. Οι βισφενόλες είναι ουσίες που υπάρχουν στα φυτοφάρμακα. Είναι πολλές. Είναι οι φθαλικές ουσίες. Αλλά πάλι εγώ θα πρόσεχα πάρα πολύ πριν τρομάξω, με την έννοια ότι αν οι δόσεις δεν είναι μεγάλες, δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Αλλά τώρα το κατά πόσο ξέρουμε την έκθεση που έχουμε σε κάποια πράγματα, είναι επίσης μια καλή ερώτηση. Δεν το ήξεραν οι γυναίκες που πήγαν να κάνουν σφράγισμα πριν 20 χρόνια, ότι υπάρχει βισφενόλη στο υλικό σφράγισης. Αυτό θέλω να πω. Και ανακαλύφθηκε μετά από 20 χρόνια. Κύριε Γεωργιάδη, και εσείς βλέπετε τις ερωτήσεις που θέτουν τα παιδιά. Ναι. Πάνω κάτω έχουμε καλύψει το μεγάλο φάσμα, ναι. Τι λέτε? Ναι, δεν ξέρω αν θέλετε... Πόσο χρόνο έχω ακόμα, πείτε μου, αν έχω, για να... Έχουμε, απλά κάποια τμήματα ξεκινάνε μάθημα. Ωραία. Έχουμε. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, να απαντήσω τότε έτσι όπως τα βλέπω, τα ντεκαφεϊνέ προϊόντα, αν θεωρούνται τοξικά. Λοιπόν, ο καφές συγκεκριμένα σας εξήγησε ότι μπορούμε να πίνουμε άφοβα καφέ, όχι να το παρακάνουμε, εννοείται, αλλά άφοβα να πίνουμε καφέ. Τώρα, αυτό έχει να κάνει με την καφεΐνη. Ο ντεκαφεϊνέ τι είναι? Είναι με διάφορες μεθόδους, έχει βγει η καφεΐνη. Αλλά έχει όλα τα άλλα του καφέ. Τι πρόβλημα έχει ο καφές? Έχει το πρόβλημα που σας εξήγησα με τις πατάτες, τις τηγανιτές και τα μπισκότα. Όταν παίρνουν στην Ασία και στην Αφρική τον κόκο του καφέ, αυτός ο κόκος είναι πράσινος. Πρέπει να τον ψήσουν. Ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται, αν η θερμοκρασία ανέβει εκείνη την ώρα, θα έχουμε ακριλαμίδιο. Το ακριλαμίδιο, υπ' αυτή την έννοια, είναι πρόβλημα. Άρα, τοξικό υπό προϋποθέσεις. Το λαβέντι στην ουσία δεν είναι φρούτο, αλλά μαχαιρεύεται σαν φρούτο. Αλλά από ό,τι γνωρίζω, δεν πρέπει να καταναλώνεται ομό, γιατί περιέχει φυσικές τοξίνες. Δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να απαντήσω. Υπάρχουν όμως τέτοια παραδείγματα, ναι. Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάτε τι φοβάμαι, φοβάμαι πολύ τα βότανα. Φοβάμαι πάρα πολύ τα βότανα, ειδικά με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα σήμερα, που όλοι διαφημίζουν τα βότανα σαν κάτι, σαν φάρμακο για τα πάντα. Ειλικρινά, πολύ μεγάλη προσοχή στα συμπληρώματα διατροφής που παίρνετε. Τεράστια προσοχή. Πρώτα απ' όλα, μπορεί όντως
ένα βότανο να έχει πολύ καλές ιδιότητες, αλλά μην ξεχνάτε ότι σε ένα συμπλήρωμα διατροφής θα το πάρετε συμπυκνωμένο. Η δόση δηλαδή θα είναι πολλαπλάσια από αυτή που θα παίρνατε αν καταναλώνατε το χόρτο στον αγρό ή σε μια χορτοσαλάτα. Άρα, προσοχή πολύ. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ο βασιλικός θεωρείται, που να πάει ο νους, ότι ο βασιλικός μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα. Ο βασιλικός έχει εστραγόλη. Η βασική του ουσία είναι η εστραγόλη. Αν γκουγκλάρετε μόνοι σας, αν κάνετε ένα απλό search, toxicity και εστραγόλ, θα καταλάβετε ότι υπάρχει απίστευτη τοξικότητα από την εστραγόλη. Όταν λοιπόν εγώ αυτή την εστραγόλη τη βάλω, τον βασιλικό, το συμπυκνώσω, τι θα γίνει? Πέστο. Δηλαδή θα πάρω πολύ εστραγόλη σε μικρή ποσότητα. Σε μία κουταλιά πέστο θα πάρω πάρα πολύ εστραγόλη που δεν την έπαιρνα αν είχα απλά το βασιλικό. Θα μου πείτε, απαγορεύεται να τρώμε πέστο? Όχι. Όχι, γιατί ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι απαγορεύεται να προστίθονται επίτηδες μεταλλαξιογόνες ουσίες. Δεν είναι επίτηδες, είναι ουσία η οποία υπάρχει μέσα στο βασιλικό, άρα δεν απαγορεύεται. Το αν προκαλεί πρόβλημα ή όχι, δεν έχω τα επιδημιολογικά δεδομένα να το πω. Αλλά θέλω να σας πω ότι τα πάντα είναι δηλητήριο υπό προϋποθέσεις. Το κόνιο είναι φυσική ουσία, είναι δηλητήριο. Το υδροκιάνιο είναι φυσική ουσία. Σε φύλλα πικροδάφνης είναι δηλητήριο. Προσοχή με τα βότανα, πάρα πολύ προσοχή. Λοιπόν, αρωματικά χώρου, πόσο τοξικά είναι αυτά που εισπνέουμε? Θα έπρεπε να μην είναι. Θα έπρεπε, αφού ελέγχονται όλες αυτές οι ουσίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις αντίστοιχα γραφεία, λογικά θα επιτρέπονται για τη χρήση στην οποία προορίζονται. Άρα, αφού βρίσκονται στην αγορά, να είστε φυσυχασμένοι ως ένα βαθμό ότι είναι OK. Τώρα, αν εσείς την ώρα που χρησιμοποιείτε το αρωματικό χώρο παρατηρήσετε κάτι, εννοείται ότι θα σταματήσετε τη χρήση. Αν οι καρκινογόνες ουσίες είναι συσσωρευτικές για τον οργανισμό, δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό, όσο κατά πόσο το πρόβλημα που δημιουργούν είναι συσσωρευτικό. Δηλαδή, θα πάρω το τάδε τρόφιμο, το οποίο ξέρω ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα σε 10 χρόνια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα δημιουργήσω λίγο πρόβλημα στον μηχανισμό επιδιόρθωσης του DNA, θα το φτιάξει ο οργανισμός. Εκεί που θα πάει να το φτιάξει, θα ξαναφάω αυτό το τρόφιμο, θα το ξανακάνω διατάραξη, το μηχανισμό. Ξανά διατάραξη. Στο τέλος ο οργανισμός θα σταματήσει να στέλνει βοήθεια σε εκείνο το σημείο, θα δημιουργηθεί όγκος. Άρα δεν θα φταίει ότι υπάρχει πολύ συσσωρευμένη ουσία, αλλά υπήρχε συσσωρευμένη δράση. Με αυτή την έννοια η χρόνια έκθεση στις ουσίες είναι επικίνδυνη. Από την άλλη, όλες οι χημικές ουσίες έχουν την τάση να αποθηκεύονται στον λιπόδι ιστό. Γι' αυτό θα δείτε ότι δεν είναι τόσο πολλές οι καρδιοτοξικές ουσίες. Γιατί η καρδιά είναι ένας μυς. Δεν έχει λίπος. Άρα είναι δύσκολο να βρείτε μία ουσία που είναι καρδιοτοξική. Είναι πολύ λίγες. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι οι πολύ υπέρβαροι άνθρωποι μπορεί να έχουν συσσωρεύσει τοξικές ουσίες στο λιπόδι ιστό, οι οποίες είναι αδρανείς. Και όταν κάνουν απότομη δίαιτα και χάνουν απότομα το λιπόδι ιστό, είτε με κάποια επέμβαση κτλ., η συσσωρευμένη αυτή ποσότητα ουσιών ξαναμπαίνει στο σύστημα, ξαναπιάνει τον κύκλο στο αίμα. Και εκεί μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα. Γι' αυτό και γίνεται βέβαια, μετά από μεχείριση σε πολύ παχύσαρκους ανθρώπους, υπάρχει πάντα παρακολούθηση από γιατρό κτλ. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι κίνδυνοι. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ελπίζω να μπόρεσα να μεταφέρω σωστά αυτά που ήθελα. Όταν τρώμε διάφορα τρόφιμα την ημέρα και διαφορετικά μεταξύ τους, μπορεί να προκαλέσει τοξική αντίδραση. Ισχύει μόνο για αυτούς που έχουν αλλεργικά συμπτώματα. Αν δεν έχεις αλλεργία σε μία ουσία, μπορείς άνετα να την καταναλώσεις. Εννοείται. Για το βασιλικό πολτό, έχω ακούσει ότι και εσείς, δεν έχω άποψη. Δεν ξέρω. Δεν το έχω ψάξει από την αλήθεια. Αλλά έχω ακούσει ότι και εσείς, τίποτα παραπάνω.
Σας ευχαριστώ πολύ επίσης, όσους λέτε κάτι καλό, να είστε καλά. Δεν βλέπω άλλη ερώτηση, κυρία Ρίζου. Δεν ξέρω αν έχω χάσει κάποια που... Συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά ήταν αρκετές. Ίσως να έχασα κάτι. Πολύ ωραίο θέμα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε ολόθερμα για αυτή την παρουσίαση και να έχουμε έναν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας και να δούμε στο μέλλον τι άλλο θα διοργανώσουμε παρεμφερές. Πολύ ευχαρίστω. Πλέγοντα και νευραλγικά τα ζητήματα που αναπτύσσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Σας χαιρετούμε. Χαιρετισμό στη Φιλανδία. Θα ήθελα να πω στους συμμετέχοντες ότι στο πεδίο Publish στο Q&A, για πολλωστή φορά το λέω, είναι ο σύνδεσμος όπου θα μπείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας για τη βεβαίωση παρακολούθησης, ο οποίος θα είναι ενεργός 15 λεπτά από αυτή την ώρα. Σας χαιρετούμε. Καλή συνέχεια σε όλους.